θέση, ξέρω σωστά, τα ακαδημικά, τα καθαρά, τουλάχιστον. Να σας ευχαριστήσουμε, να σας καλωσορίσουμε. Η μέρα, το ξέρω, είναι και λίγο δύσκολη, εργάσιμη, αλλά είναι τόσα πολλά που γίνονται στον τόπο μας. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στην τελετή βράβευση που γίνεται τα τελευταία χρόνια στο νομό Λασιθίου για τους μαθητές που διακρίθηκαν στους μαθηματικούς διαγωνισμούς. Από παλιά γίνεται για τους μαθητές της δευτεροβάθμιας, γυμνασίων ηλικίων. Τα τελευταία χρόνια και τα παιδιά των δημοτικών, μια και έχουν ξεκινήσει και αυτοί να μπαίνουν στο παιχνίδι στους διαγωνισμούς, να εξοικειώνονται μέσα από το παιχνίδι και μαθηματικά. Θα καλωσορίσουμε, καταρχάς εδώ πέρα ευχαριστώ πάρα πολύ από την περιφέρεια τον κύριο Κλόντζο Μανώλη που ήρθε για μας τιμάει με την παρουσία του, πάντα προσπαθεί να είναι κοντά μας. Από το Δήμο, ξέρω ότι ο Δήμαρχος μας θέλει πάρα πολύ να είναι κοντά μας και... Ήρθα πριν πλέον η πόρτα, ωραία, οπότε θα μας τα πει ο ίδιος σε λίγο. Τον κύριο Αντιδήμαρχο, τον κύριο Κογκίνη που είναι και συνάδελφος. Τον Σύμβουλο Δημοτικής Εκπαίδευσης, κύριο Μαμάκη. Οπότε θα ξεκινήσουμε με τα πράγματα και μετά. Ωραία, θα δώσουμε λίγο χρόνο στους κυρίους να ετοιμάσουν τι θα μας πούνε. Μας πει ο πρόεδρος, ο κύριος Περάκης. Και να καλωσορίσουμε φυσικά και τον ομιλητή μας, τον κύριο Φυσκαδουλάκη, που ήρθε από μακριά για να μας πει ενδιαφέρον. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητά παιδιά, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα καθιερωμένη βράβευση για τους επιτυχώντες, όχι ότι αυτό σημαίνει ότι αδικούνται αυτοί που έλαβαν μέρος στους διαγωνισμούς της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας και δεν βραβεύονται. Ο θεσμός είναι καθιερωμένος πολλά χρόνια τώρα και επειδή ο νομός μας είναι ένας ωραίος νομός που έχει τρία ανταλλαστικά κέντρα, κάθε χρόνο λειτουργούμε κυπικά, φέτος είναι η σειρά του Αγίου Νικολάου. Σίγουρα, αν ήταν ανάμεσά μας εδώ ένας πολύ μεγάλος μαθηματικός του 19ου αιώνα, ο Γιώργ Κάντορ, θα έλεγε, ένας εκ των θεμελιωτών της, ένας από τους σπουδαίους μαθηματικούς του τελευταίου αιώνα, που θεμελίωσε τη θεωρία συνόλων, ήταν από τους σχετικούς θεμελιωτές της θεωρίας συνόλων, θα έλεγε ότι αυτό που διέπει εδώ μέσα από το σύνολο των παρευρισκομένων είναι η ιδιότητα ότι έχουν κάποια σχέση με τα μαθηματικά. Και δηλαδή θα μπορούσε να πει ότι εδώ μέσα βλέπουμε υποσύνολα της κοινωνίας που κάτι έχουν να κάνουν με τις σχέσεις τους με τα μαθηματικά. Αρχικά είναι οι πρωταγωνιστές της σημερινής ημέρας που είναι οι μικροί μας φίλοι που μόχθησαν και κατάφεραν να βραβευτούν. Σε δεύτερο βαθμό είναι σίγουρα οι γονείς τους, οι οικογένειές τους που με τη σημερινή τους παρουσία εδώ επιβραβεύουν τη δουλειά των παιδιών τους. Όμως, ανάμεσα στο πλήθος υπάρχουν και άλλα υποσύνολα. Υπάρχουν οι φορείς της πολιτείας, η αυτοδιοίκηση, του σχολείου, όλοι οι θεσμοί που βοηθούν την μαθηματική εταιρεία, 100 χρόνια περίπου τώρα, σε αυτόν τον χρόνο κλείνουμε τα 100 χρόνια, σαν επιστημονικό σωματείο, να δίνουν τα παιδιά απρόσκοπτα στον ελεύθερο του χρόνο, που εστέλνουν τον χρόνο τους στους μαθηματικούς διαγωνισμούς. Και βέβαια υπάρχουν και οι συνάδελφοι μαθηματικοί, οι οποίοι και αυτοί άγνα και αμφιβολητελώς σε καιρό οικονομικής και ηθικής κρίσης προσφέρουν το έργο τους, είτε με την επιτήρηση, είτε με τη διόρθωση, είτε με την κατασκευή θεμάτων, που δεν είναι καθόλου απλό πράγμα. Και σίγουρα το μη όλων αυτών είναι άνθρωποι καθημερινοί που βρίσκονται στα συμβούλια και στις επιτροπές στην όλη την Ελλάδα και προσπαθούμε να διατηρήσουμε το θεσμό αυτό που βρήκαμε, να τον διατηρήσουμε για τις επόμενες γενιές. Αυτά λοιπόν θα έβλεπε ο Κάντορ. Ήθιστε να παρουσιάζουμε το έργο της προηγούμενης χρονιάς. Φέτος έχουμε μια νέα διοικούσα επιτροπή, περάσαμε από εκλογές πρόσφατα. Προέκυψε το νέο συμβούλιο. Το προηγούμενο συμβούλιο στην τελευταία χρονιά είχε κάνει κάποια πράγματα. Τα πιο σημαντικά όμως για να μην σκουράσουμε είναι ότι συναντιέται, έχει αποφασιστεί να υπάρξει μια εξωστρέφεια, συναντιέται με φορείς και προσπαθεί να μην πραγματώνει μόνο μαθηματικούς διαγωνισμούς, αλλά να έχει μια μόνιμη δράση μέσα στην κοινωνία, μέσα στην κοινωνία του νομού μας και όχι μόνο, και πιο έξω από μόνο. Κλασικά, το βασικό έργο της Διοικούσας Επιτροπής του Παρατήματος του Νομού μας είναι να διεξάγει όπως όλα τα παρατήματα σε όλη τη χώρα τους διαγωνισμούς. Έτσι, πήραμε μέρος φέτος και στον 26ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό στις 14 του Νοέμβρη. Και αυτό που θα ήθελα να σας δείξω, επειδή το έκανα και πέρυσι στην Ιεράπετρα,
το κάνω πιο πολύ για προβληματισμό, είναι ότι φέτος πήραν στο όνομά μας μέρος περίπου 296 παιδιά από το γυμνάσιο και το λύκειο. Αυτό είναι ένα σχετικά μεγάλο νούμερο, αλλά δυστυχώς για αυτούς που είναι μέσα στα πράγματα γνωρίζουμε ότι είναι ένα μικρό νούμερο. Υπάρχει μια φτήνουσα τάση. Το νούμερο είναι μεγάλο γιατί δύο χρόνια τώρα το παράδειγμα πήρε την πρωτοβουλία να κάνει κάτι που γίνεται και σε άλλες πόλεις και σε άλλους νομούς της Ελλάδας. Δεν είναι η κεντρική γραμμή της διοίκησης της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. Εάν που έχετε παρατηρήσει, όσοι τα παιδιά σας έχουν ξαναδώσει διαγωνισμούς, ο διαγωνισμός υπάρχει στην 5η και στην 6η Δημοτικού, αλλά όχι στην Α' Γυμνασίου. Αρχινάει από τη Β' Γυμνασίου. Τολμήσαμε λοιπόν δύο χρόνια τώρα και έχουμε κάνει και έναν παλασικιότυπο διαγωνισμό που είναι στα στενά πλαίσια του νομού μας, στα θέματα που τα βγάζουμε εμείς και διορθώνουμε εμείς τα γραφτά των παιδιών, με σκοπό να μην χαθεί η επαφή από το δημοτικό στο γυμνάσιο. Αυτό λοιπόν το εγχείρημα είναι που βοηθάει να υπάρχει αυτό το ψηλό νούμερο. Όμως, το επισημαίνω ως ένα κομμάτι που πρέπει να προσέξουμε ως κοινωνία, αν πραγματικά σε καιρό κρίσης πρέπει να βοηθάμε τα παιδιά μας να συμμετέχουν στους διαγωνισμούς της μαθηματικής εταιρείας και όχι μόνο όλων των επιστημονικών σωματείων που διεξάγουν διαγωνισμούς, είτε είναι φιλολογικού ενδιαφέροντος, είτε φυσικής, είτε βιολογίας. Έτσι λοιπόν είχαμε φέτος 296 μαθητές γυμνασίου και λυκείου, εκ των οποίων οι 20 πέρασαν στην επόμενη φάση, από το φαλή στον Ευκλήδη. Για την ακρίβεια συμμετείχαν 18. Στον διαγωνισμό της 5ης και της 6ης ευτυχώς τα πράγματα είναι καλά. Πέρυσι είχαν 526 παιδιά, φέτος 498, το νούμερο είναι σχετικά κοντά, άρα είναι τυχαία η απόφαση. Αυτή εδώ είναι η καμπύλη που δείχνει αυτό που σας έλεγα πριν. Στατιστικά υπάρχουν κάποιες πτώσεις και αυτό είναι που πρέπει να μας απασχολήσει κυρίως τους συναδέλφους. Όμως το παράδειγμα δεν είναι περιορισμένο στα στενά πλαίσια του νομού. Προσπαθεί να δίνει την παρουσία του στα καλέσματα της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας στα κεντρικά και σε όλα τα περιφερειακά τμήματα όποτε υπάρχει πρόσκληση. Συμμετέχουμε λοιπόν πολλά χρόνια τώρα στα συνέδρια μαθηματικής παιδείας που διοργανώνει η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία. Φέτος βρεθήκαμε σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο στην Καστοριά, πέρυσι ήμασταν στην Βέρεια. Και ο λόγος που λέω σύσσωμο είναι ότι, επειδή βρίσκεται εδώ και ο αγαπητός του Ανδρέας Βαρβεράκης, ο πρόεδρος του Παρατήματος Ηρακλείου, είχαμε πάρει μια απόφαση, τα τρία παρατήματα της Κρήτης, να διεκδικήσουμε, το οποίο καταφέραμε, το 33ο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας να γίνει φέτος στα Χανιά. Φέτος η Κρήτη έχει την τιμητική της, φέτος τον Νοέμβριο όλη η μαθηματική Ελλάδα θα βρίσκεται στα Χανιά. Μία κομβική σημασία ενέργεια που έκανε το παράδειγμα, ένα πολύ σημαντικό βήμα, ήταν η ημερίδα που έγινε πριν λίγο καιρό, στον Άγιο Νικόλαο, πάλι εδώ, ήταν σειρά του Αγίου Νικόλαου και στην ημερίδα. Και το λέω σημαντικό διότι είχαμε καλεσμένο ένα συντοπίτη μας, ο οποίος κάνει απίστευτο έργο στο εξωτερικό, ένα παιδί από τη Σιτία, τον θυμάμαι ως μαθητή μου, βρίσκεται στα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου και μας μίλησε για ένα φλέγον θέμα, ο κ. Καραγιαννάκης. Ήρθε εκείνη τη μέρα από τις Βρυξέλλες μόνο για να μιλήσει σε εμάς και μετά επέστρεψε στις Βρυξέλλες. Ασχολείται με μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά και μας εξήγησε πράγματα που είναι στη σύγχρονη έρευνα των μαθηματικών πάνω στο συγκεκριμένο τομέα. Συμμετέχουμε στην Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου στα Χανιά. Αυτό σημαίνει πολλά δρομολόγια μέχρι τα Χανιά και στο Ηράκλειο συναντήσεις και στην Αθήνα. Να βρίσκουμε τους συναδέλφους, να συζητάμε πώς πρέπει να γίνει ένα συνέδριο. Ο κ. Βυσκαντουράκης, που θα μας το πει σε λίγο, είναι μέλος της Σχετικής Επιτροπής στην Αθήνα, στο Κεντρικό Συμβούλιο. Συμμετείχαμε στα καλέσματα των κεντρικών στην Αθήνα να συζητήσουμε για το πώς θα γιορτάσουμε τα 100 χρόνια το 100ο έτος του Σωματείου του Χρόνου. Μία πολύ σημαντική στιγμή ήταν η καταγραφή της πόλης της Ιεράπετρας στο Παγκόσμιο Χάρτη της UNESCO. Πέρυσι ήταν το έτος φωτός, Παγκόσμιο έτος φωτός. Φέτος δεν ξέρω αν γνωρίζετε, είναι το Παγκόσμιο έτος Αριστοτέλη. Η UNESCO λοιπόν τιμάει τον Αριστοτέλη φέτος. Πέρυσι λοιπόν που ήταν το φως, κάναμε δράση αστρονομία. Τα μαθηματικά είναι κοντά στην αστρονομία και στα σχολεία πολλά χρόνια η μαθηματική διδάσκεται την αστρονομία, μέχρι που καταργήθηκε ως μάθημα. Πέρυσι λοιπόν καταφέραμε και βάλαμε δράσεις σε περιφερειακά σχολεία του Δήμου της Ιεράπετρας και της Σιτίας. Κάναμε πολλές δράσεις με τηλεσκόπια, με αστρονομία και καταγράψαμε αυτό το περιστατικό στην παγκόσμια ιστοσελίδα της UNESCO. Είναι σημείο αναφοράς αυτό. Μέσα στο ίδιο project προσπαθούμε εδώ και καιρό με το Δήμο Ιεράπετρας να μπούμε σε κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα ώστε να εκμεταλλευτούμε μια γεωγραφική ιδιότητα που έχει ο Δήμος Ιεράπετρας. Τον διατρέχει ο 35ος παράλληλος. Διατρέχει την πόλη ο 35ος παράλληλος. Κάτι σπάνιο γίνεται για μια πόλη, σαν στίγμα. Και προσπαθούμε να βοηθήσουμε στο να γίνει ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό για να χαραχτούν ηλιακά ρολόγια παντού και να υπάρχει σημείο αναφοράς, για να είναι τουριστικός και επιστημονικός πόλος.
Στο σχολείο του Παλαιοκάστρου, εδώ έπρεπε μια αφίσα, φτιάξαμε ένα ηλιακό ρολόι στον τοίχο του Παλαιοκάστρου, στο Δημοτικό Σχολείο, μαζί με 18 σχολεία από όλη την Ευρώπη. Εδώ βλέπετε μια αντιπροσωπεία των παιδιών και των δασκάλων που βρέθηκαν εκεί. Και τώρα είναι η σειρά μας να πάμε να φτιάξουμε ηλιακά ρολόγια σε όλες αυτές τις χώρες μέσα στη φετινή χρονιά. Και εδώ βλέπετε τα παιδιά από διάφορες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες να μιλάνε μέσω Skype με ελληνικές πόλεις. Και αν ξεκίνησα με τον Κάντορ, για να μην σας κουράζω, να σας πω ότι ό,τι έκτισε ο Κάντορ ήταν μια πολύ ωραία θεωρία, αλλά τα μαθηματικά δουλεύουν μέσα από τα λάθη. Ήρθε σχεδόν μαθητής του, θα ήταν, λίγα χρόνια αργότερα, ένας μεγάλος φιλόσοφος και μαθηματικός, ο Μπέρναρντ Ράσελ, και βρήκε αυτό εδώ την αντινομία που λέμε, το παράδοξο του Ράσελ, και βρήκε ότι τα σύνολα με μια ιδιότητα πρέπει να ξαναοριστούν. Αυτό ήταν ένα κομβικό σημείο για τα μαθηματικά, γιατί ξαναορίστηκε από την αρχή όλη η θεωρία συνόλων. Η προτροπή μου λοιπόν για να σας δώσω το βήμα και στον δικό μας ομιλητή είναι αυτό που έλεγε ο Νέφημας, να γίνουν οι μαθητές καλύτεροι από τους δασκάλους. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους σας, χρόνια πολλά. Είναι μια σημαντική βραδιά, είναι γνωστή η δραστηριότητα του παραρτήματος της Μαθηματικής Εταιρείας σε επίπεδο νομού, αλλά και φυσικά βέβαια το προβάδισμα της Μαθηματικής Εταιρείας σε όλους τους νομούς και στη μαθηματική παιδεία. Και φυσικά βέβαια, κύριε Πρόεδρε και μέλη του Συμβουλίου και κύριε Προσκεκλημένε, θεωρώ ότι τα μαθηματικά είναι μια επιστήμη τα οποία εκφράζουν την ποσότητα και τη δομή όλων των μετρήσιμων μεγεθών στην πραγματικότητα και στη φαντασία μας. Είναι μια επιστήμη η οποία πραγματικά έχει εφαρμογή σε πάρα πολλές άλλες φυσικές επιστήμες, στη μηχανική, στις ιατρικές επιστήμες. Και αυτά είναι εφαρμοσμένα και απλά μαθηματικά, δεν αλληλοεπικαλύπτονται, αλλά φυσικά το ένα ανοίγει δρόμο για το άλλο. Το παράδειγμα της Μαθηματικής Εταιρείας Δασιτείου, το οποίο είχα την ευκαιρία να παρακολουθώ τη δραστηριότητα τώρα και 26 χρόνια, θεωρώ λοιπόν αυτή τη στιγμή ότι έχει καταβάλει τεράστιες προσπάθειες. Και φυσικά αυτό το οποίο αναδεικνύει όλους εμάς είναι ότι ο νομός μας είναι ένας νομός ο οποίος είναι τα παιδιά υπερκισμένα με ειδικά χαρίσματα. Και αν θέλει κάποιος να εφαρμόσει το ρητό που λέει νου σε γη, σε σώμα τη γη, το ότι μπαίνει ένα παιδί μέσα στη διαδικασία της εξέλιξης του νου από μικρά χρόνια, αυτό είναι μια ευέλικτη και ένα εμφαλτήριο προς την μετέπειτα εξέλιξή του στην πανεπιστημιακή καριέρα και όχι μόνο, αλλά και στην ιδιωτική του ζωή. Και θεωρώ ότι οι δράσεις του παραδείγματος σκοπεύουν προς αυτές τις κατευθύνσεις. Δεν υπάρχουν επιτυχημένοι και αποτυχημένοι μέσα αυτούς τους διαγωνισμούς. Θεωρώ ότι όλα τα παιδιά έχουν επιτυχία και φυσικά η επιτυχία αντικατοπτρίζεται στην προσπάθεια των γονιών και των καθηγητών από τα σχολεία και της ιδιωτικής εκπαίδευσης και της δημόσιας εκπαίδευσης. Και φυσικά βέβαια όλα αυτά συνάδουν με την προσπάθεια του παραρτήματος. Θέλω από τη μεριά τη δικιά μου και ως εκπρόσωπος της περιφέρειας να συγχαρώ τα παιδιά για την προσπάθεια που καταβάλουν. Θεωρώ ότι η επιτυχία σε όλους εμάς είναι ο αριθμός που έδειξε προηγουμένως ο κ. Πρόεδρος να αυξάνεται από έτος σε έτος. Και πιστεύω ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία των προσπαθειών, που όλοι πρέπει προς αυτή την κατεύθυνση να συγκλίνουμε, για να αναβαθμίζουμε τα παιδιά σε όλους τους τομείς, όπου και να έχουν κλείσει, να μπορούμε να, αύριο μεθαύριο να φτιάξουμε ανθρώπους οι οποίοι να είναι σωστοί μέσα στο ευρύ κοινό, με επιτυχίες και όχι μόνο στην κοινωνική και στη ζωή του τόπου μας. Να είστε καλά και συγχαρητήρια στους γονείς και συγχαρητήρια στο παράδειγμα. Περιφέρεια και πάντα δίπλα μας, το ξέρουμε αυτό. Ο κύριος Κλώντας, να πω βέβαια εδώ, έτσι για τον προσκλήνω μια παρένθεση, ότι έχει και η δία πείρα της εκδήλωσης, μια και ο γιος του αρκετές φορές είχε διακοπήσει διαγωνισμούς. Τώρα νομίζω ότι μπορεί να έρθει ο κύριος Ζερβός να μας μιλήσει, μια και προσπάθησε αρκετά. Καλησπέρα, καλωσορίζω τους εκτός Αγίου Νικολάου. Είχα την χαρά και την τύχη και πέρσι στην Ιερά Πετράδα να παραβρεθώ στην αντίστοιχη εκδήλωση. Μαθηματικά, μένει μέσα στη ζωή μας καθημερινά. Από το πόσο κάνει ένα κιλό ψωμί, μέχρι πώς θα μετρήσουμε το ύψος ενός κτηρίου, μέχρι οτιδήποτε. Μουσική, μαθηματικά, 2/3, 3/4, κλάσματα. Η γενιά μου ήταν η γενιά η οποία της δόθηκε η δυνατότητα να φύγει από την πρακτική αριθμητική και να μπει στα σύγχρονα μαθηματικά. Έκτη τάξη του γυμνασίου, τότε στο εξατάξιο, αρχίσαμε να συζητάμε ολοκληρώματα. Στην πρώτη και δευτέρα του γυμνασίου, αρχίσαμε δηλαδή να συζητάμε τα σύνολα. Αυτή η γνώση τα επόμενα χρόνια μεταφέρθηκε πιο κάτω. Η κόρη μου
στην τρίτη τάξη του Δημοτικού αρχίσαν να συζητάνε για σύνολα, για τη σημασία της ευθείας, το σημείο, μαθηματικές έννοιες που για μένα που έβλεπα ότι το συζητάγαν τα παιδιά, λέω, είναι δυνατόν. Κι όμως, σήμερα η γνώση έχει διαχυθεί πάρα πολύ. Έχει δώσει δυνατότητα στα μαθηματικά να περάσουν σε όλα τα επίπεδα. Και βέβαια, μην ξεχνάμε ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας στα μαθηματικά στηρίζεται. Και όχι μόνο. Και στην ανθρώπινη προσπάθεια. Λόγω και της σπουδής, θεωρώ ότι τα μαθηματικά είναι κάτι που μας αλλάζει τον τρόπο σκέψης. Μας δίνει έναν τρόπο να βλέπουμε τα πράγματα, να είμαστε πιο ρεαλιστές. Στα μαθηματικά πάντα, τουλάχιστον όμως τα ξέραμε στα παραδοσιακά, ένα και ένα κάνει δύο, μέχρι που ήρθαν τα σύγχρονα μαθηματικά, η κβαντομηχανική, η αρχή της αποσδιοστίας του Χάιζενμπεργκ και δεν ξέρω, όλα αυτά τα σύγχρονα, αν θέλετε, εργαλεία που ξαναβάζουν, αν θέλετε, τα ζητήματα που ξέραμε όλοι στα μαθηματικά στο τραπέζι. Δεν συζητάμε πια μόνο για τρεις διαστάσεις, συζητάμε για τέταρτη διάσταση, καμπύλωση του χρόνου, πράγματα που οι επόμενοι, φαντάζομαι, από εμάς θα έχουν τη δυνατότητα να τα γνωρίσουν από πιο κοντά, να τα χαρούν, να αντιληφθούν καλύτερα τη ζωή, γιατί νομίζω ότι μέσα από αυτή την επιστήμη και όλα αυτά τα παρακλάδια δίνει δυνατότητα στον άνθρωπο να αξιολογήσει καλύτερα τους νόμους της φύσης, να καταλάβει τι σημαίνει ζωή, τι σημαίνει φύση και, αν θέλετε, να τη χαρεί λίγο περισσότερο. Να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά που τολμούν να συμμετέχουν σε τέτοιους διαγωνισμούς εξωσχολικούς θεωρητικά. Ξέρουν πολύ καλά ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα έχει μείνει στη λογική να παίρνουν ένα χαρτί για να δίνουν εξετάσεις και όχι για να βοηθούν στη μάθηση. Αν είδατε στον πίνακα το οποίο δείχτηκε τρίτη τάξη λυκείου, συμμετέχονται στα 4-5 από κάθε πόλη. Ενώ είναι γνωστό ότι αυτοί που δίνουν στις αντίστοιχες κατευθύνσεις είναι 100-200. Αυτό θεωρείται, αν θέλετε, λίγο παραγωγή για τους πολλούς. Εγώ θα έλεγα ότι εάν βοηθήσουμε όλοι, πρώτα η μαθηματική εταιρεία και το παράρτημά της εδώ και όλοι οι υπόλοιποι, το να πείσουμε τα παιδιά να ασχοληθούν λίγο περισσότερα και με εξωσχολική μάθηση από μυθιστορήματα μέχρι μαθηματικά, θα έχουμε κάνει ένα μεγάλο βήμα για την βελτίωση της κουλτούρας μας σαν λαός συνολικά. Να πω λοιπόν σε αυτά τα παιδιά μπράβο που αφήσανε το παιχνίδι, το κομπιούτερ, γιατί είναι ένα άλλο ζήτημα που έχουμε, να ασχοληθούν, να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς αυτούς. Δεν έχει σημασία, κάποιοι κατάφεραν και διακρίθηκαν και είναι πολύ σημαντικό. Σημασία έχει όμως ότι υπήρξε συμμετοχή σε αυτή την υπόθεση. Το σημαντικό είναι η συμμετοχή και όχι μόνο η διάκριση, σημαντικότατη διάκριση, γιατί από κάπου έτσι πρέπει να φαίνεται ότι κάποιοι έχουν παραπάνω δυνατότητες. Εύχομαι λοιπόν καλή επιτυχία στη ζωή σε αυτά τα παιδιά, όχι μόνο σε αυτά που διακρίθηκαν, αλλά και σε αυτά που συμμετείχαν και, αν θέλετε, παράλληλα και στους γονείς που στήριξαν τα παιδιά τους και στηρίζουν τα παιδιά τους και τα οθούν σε τέτοιες δράσεις. Να είστε καλά και του χρόνου να είμαστε σε κάποια ανυπόλυνα και στην ίδια στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να έρθει ένα χαρακτηρισμό ο Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης, κύριε Νομάκης, που επίσημα στη Μάνη του Αυστριακού. Αγαπητοί μαθητές, αγαπητοί γονείς, αγαπητοί συνάδελφοι, στην αρχαία Ελλάδα, τα άθλα, δηλαδή το βραβείο, το έπαθλο των αρίστων, ήταν άρρηκτα συνδεδεμένα με όλες τις εκφάσεις του πολιτικού, κοινωνικού και πνευματικού βίου. Η αμοιβή, η ηλική ηθική που απονεμόταν σε εκείνους που αρίστευαν, που πρότευαν στον αγώνα, τον οποιοδήποτε αγώνα, αποτελούσε μέγιστη τιμή για τους ίδιους, την οικογένειά τους, τη φατρία τους και την πόλη τους. Ήταν πάνω απ' όλα ανεκτήμητο κίνητρο για ευγενείς επιδιώξεις και επίζηλα επιτεύγματα των πολιτών. Ο Περικλής, η καταπληκτή του επιτάφιου λόγου του μπροστά στους νεκρούς ήρωες του πρώτου έτους του Πελοποννησιακού Πολέμου, διαχειρίσει «Άθλαγα εις κύτε αρετής μέγιστα, εις δε και άνδρες άριστη πολιτεύουση». Δηλαδή, σε όποια πολιτεία έχουν καθιερωθεί πολύ μεγάλα βραβεία για την αρετή, σε αυτή την πολιτεία ευδοκιμούν και άριστοι πολίτες. Έτσι υπογραμμίζει με τον πιο έπλουτο τρόπο ότι ένα από τα κυριότερα μέσα για την ανάδειξη άξιων ανθρώπων σε μια κοινωνία είναι ο ορισμός άθλου. Κυρίες και κύριοι,
Απόψε η αισιοδοξία που εναγωνίως ψάχνουμε σε βουβές οπτασίες είναι διάφανη εδώ, μπροστά μας, για όσους βεβαίως έχουν την ικανότητα να τη δουν και τη δύναμη να την παραδεκτούν. Βρισκόμαστε ανάμεσα σε παιδιά που ξεκινούν να χτίζουν το μέλλον τους με κέρδη, δυναμισμό, αισιοδοξία, στόχους και όνειρα προς την κατεύθυνση που κάνουν τη ζωή μου όλο και πιο ενδιαφέρουσα, πιο ποιοτική και κατ' επέκταση την κοινωνία καλύτερη. Μια κοινωνία πιο ανθρώπινη, πιο χαρούμενη, πιο δημιουργική, πιο ισορροπημένη. Και όταν το ζητούμενο δεν είναι απλά μια μετριότητα, ακόμα και η προσπάθεια όλων των παιδιών για επιτυχία ως διαδρομή και όχι απαραίτητα η νίκη, έχει μεγάλη σημασία. Στους διαγωνισμούς της μαθηματικής εταιρείας, ακόμα και αν μόνο ένας στους τόσους πολλούς από τους συμμετέχοντες μαθητές καταφέρει να βραβευτεί, όλοι οι συμμετέχοντες είναι ωφελημένοι στο μέτρο που μόχθησαν. Όλοι οι συμμετέχοντες μαθητές μαθαίνουν ότι η σκληρή εργασία, όχι η τύχη, είναι υπέρτιστη στρατηγική επιτυχίας. Εδώ ο μόχθος διαμορφώνει χαρακτήρα και όχι ο φθόνος. Εδώ ακόμα και η πρόθεση για διάκριση ως μια συνεχή προσπάθεια για ατομική βελτίωση που δεν έχει να κάνει απαραίτητα με τους άλλους, γίνεται επιτέλους σεβαστή και αναπαλωτρίωτη. Αυτή η στάση ζωής ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι βασική κινητήριος δύναμη που δίνει χρώμα στη ζωή μας. Μας κάνει να προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι, να βάζουμε στόχους, να καινοτομούμε, να είμαστε δημιουργικοί, χρήσιμοι στην κοινωνία και τελικά ευτυχισμένοι, οριμάζοντας μέσα από μια προσπάθεια που δεν σταματά ποτέ και έναν αγώνα που άσχετα από το αποτέλεσμα έχει μόνο νικητές. Τα παιδιά που απόψε τιμούμε μας φωνάζουν πολύ δυνατά. Θέλω να μάθω, να ζήσω, να δημιουργήσω, να αποκτήσω εμπειρίες, να κάνω τη διαφορά. Δεν θέλω τον εύκολο δρόμο. Δεν θέλω να είμαι απλά μέτριος. Τολμώ και θέλω την ελευθερία που μόνο η προσπάθειά μου μπορεί να μου την προσφέρει. Είμαι έτοιμος να αναλάβω την ευθύνη της αλλαγής που ξεκινά πρώτα από μένα. Χρέος μας λοιπόν ως γονείς, ως δάσκαλοι, είναι όχι η ισοπαίδωση όλων με τη γενίκευση των σχολείων ευκολίας, αλλά η αντιμετώπιση των παραπόντων που εμποδίζουν τον μαθητικό πληθυσμό να αναδείξει και να καλλιεργήσει τις ικανότητες και τις κλίσεις του, ώστε να μπορούμε να μιλάμε για ισότητα στις μαθησιακές ευκαιρίες. Πρέπει να δημιουργήσουμε τις συνθήκες που θα ενισχύσουν την πρόσβαση σε αξιοκρατική και ποιοτική εκπαίδευση, ώστε τα επίζηλα σχολικά εύσημα να μην αποδίδουν απλά ένα ελάχιστο νόημα, απονεμόμενα κυρίως επιθαρχημένες και φιλόγονες μετριότητες, που έξω από την τροχιοδεικτική ασφάλεια ενός σχολικού εγχειριδίου τύπου Τσελεμεντέ, απλά παραπέμπουν από την ασυνταξία σε αντισυνταξία και από την ακυρολεξία σε ακυρολεξία, χωρίς να καταφέρουν να αρθρώσουν ούτε ένα συγκροτημένο συλλογισμό που είναι γνήσια δικός τους. Ήρθε η στιγμή να πυροβολήσουμε τους βολικούς μύθους και να παραδεχτούμε ότι οι άριστοι και οι άριστες είναι αυτοί που δίνουν το κάτι παραπάνω στην ομάδα, την κοινότητα και την κοινωνία. Όσοι μοχτούν, βάζουν στόχους, διδάσκονται από τις αποτυχίες, καταφέρνουν διακρίσεις και είναι διαθέσιμοι για να πάει η κοινωνία μερικά βήματα ή άγματα μπροστά, αξίζουν και στην Ελλάδα του 21ου αιώνα επιτέλους την προσοχή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Μαθηματική Εταιρεία και τους μαθητές και τους συναδέλφους και τους συναδέλφους που καταβάλουν για να ολοκληρωθεί η διαδικασία του διαγωνισμού. Ομιλία και μετά θα ακολουθήσει η συνάντηση. Δύο λόγια για τον ομιλητή μας θα μας πει συνάδελφος και την πρόεδρος του παρατήματος, κυρία Απομόνη Μαριάνθη, και θα ακολουθήσει η ομιλία. Όλους εσάς που κοιμάτε τους μικρούς μαθητές με την παρουσία σας, τους εκπροσώπους της πολιτείας, τους συναδέλφους, τους γονείς και φυσικά να καλωσορίσω και τον ομιλητή της Απουσικής Βραδιάς, τον κύριο Βυσκαδουράκη. Θα πω δύο λόγια για το βιογραφικό του. Είναι πτυχιούχος του μαθηματικού τμήματος του Πανεπιστημίου Αθήνας και έχει κάνει μάστερ στη διδακτική και μεθοδολογία των μαθηματικών στο ίδιο πανεπιστήμιο. Έχει φοιτεύσει επί σειρά ετών, επί 12 έτη αν θυμάμαι καλά, σε μεγάλα αθηναϊκά και πειραϊκά φροντιστήρια
Και από το 1994 είναι στη δημόσια εκπαίδευση και από το 2001 είναι καθηγητής στο πρότυπο Γενικό Λύκειο της Ιωνιδίου Σχολής Πειραιά. Να πούμε ότι είναι μέλος της συντακτικής ομάδας του ευθύδη Α και του ευθύδη Β και επίσης μέλος της Επιτροπής Συγγραφής της των Μαθηματικών Κατεύθυνσης της Β' Λυκείου. Με άλλους συναδέλφους και με την ομάδα Θαλής και Φίλοι έχει οργανώσει πολλά σεμινάρια και ημερίδες που αφορούν τα μαθηματικά. Ειδικά θα επισημάνω τις ημερίδες που διοργάνωσε στο Ίδρυμα Ευγενίδου με θέμα τα μαθηματικά, 4 στο σύνολο, και με καλεσμένους, τους μεγαλύτερους μαθηματικούς Έλληνες, τους εν ζωή φυσικά. Θα αφήσω στο τέλος να σας πω ότι είναι εκδότης επί 8 χρόνια ενός πολύ αξιόλογου μαθηματικού περιοδικού, του ΦΥ, για το οποίο διακεκριμένοι καθηγητές έχουν πει τα καλύτερα. Θα σας αναφέρω 2. Τον Εγκρεπόντι, ομότυπο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθήνας, ο οποίος για το συγκεκριμένο περιοδικό είπε το εξής, ότι είναι τόσο άξια η προσπάθειά σας, κύριε Βυσκαδουράκη, όπου είναι άξια υποστήριξης, και τον κύριο Διακόνη, καθηγητή στο Harvard και στο Stanford, ο οποίος είπε για το περιοδικό το ΦΥ ότι είναι γεμάτο ενθουσιασμό και κύριε Βυσκαδουράκη, πρέπει να αγαπάτε πάρα πολύ αυτό που κάνετε. Ευχαριστούμε που μας τιμάτε με την παρουσία σας. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Αξιότιμη κύριε Δήμαρχε, αξιότιμοι περιφερειακοί διευθυντές μέσης και στοιχειώδους εκπαίδευσης, καλησπέρα σας, αγαπητοί γονείς, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητά παιδιά, καλησπέρα και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ το παράρτημα του Νομού Λασιθίου για την τιμητική ιδιαίτερα πρόσκληση προς εμένα να βρεθώ κι εγώ σε αυτή την εξαιρετική εκδήλωση. Μου κάνει εντύπωση στη Μέκα του τουρισμού τέτοια ώρα, με ζέστη, με τόσες προκλήσεις ας πούμε που μπορεί να έχει κάποιος για το απόγευμά του και να είναι ένα θέατρο γεμάτο με ανθρώπους που όπως είπε πολύ σωστά ο κύριος Περάκης, εκείνο που τους χαρακτηρίζει, που μας χαρακτηρίζει όλους εδώ μέσα, είναι η αγάπη μας για τα μαθηματικά. Όπως βλέπετε το θέμα που σκέφτηκα να αναπτύξω, είναι τα μαθηματικά πιο σημαντικά σήμερα από ποτέ για τα παιδιά μας, για τη χώρα μας. Νομίζω ότι κρούω ανοιχτές πόρτες. Εγώ βέβαια σκέφτηκα να αναπτύξω αυτό το θέμα γιατί οι εμπειρίες μου από άλλες περιπτώσεις, από άλλες συγκυρίες μάλλον, μάλλον αρνητικές είναι. Είχα την ευκαιρία να έχω ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Μαθηματικής Εταιρείας μια συνάντηση πριν λίγο καιρό με τον κύριο Φίλη, τον Υπουργό Παιδείας, και επίσης πέρυσι τέτοιο καιρό αντίστοιχα με τον αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Κουράκη. Θα σας πω ότι η εκτίμηση που ένιωσα απόψε εδώ από τους προηγούμενους ομιλητές, ότι τρέφεται προς τα μαθηματικά, είναι πολύ πιο έντονη και πολύ πιο ουσιαστική από ό,τι είδα, από ό,τι εκτίμηση είδα στα μάτια και στα λόγια των υπουργών. Το προηγούμενο καλοκαίρι, τον Ιούλιο, ήμουν σε ένα θερινό σχολείο στη Λεπτοκαρία Πληρίας, που γίνεται κάθε χρόνο, θα γίνει και φέρνος, για 10 χρόνια περίπου που γίνεται, και ξαφνικά μου λέει ένας συνάδελφος, έχουμε και 5 παιδάκια συμπατριώτες, μου λέει. Ζήτησα αμέσως να τα δω, δεν ξέρω αν είναι απόψε εδώ. Και ήταν λοιπόν μια παρέα πιτσιρίκια, Δευτέρα Γυμνασίου, που είχαν έρθει λέει από τον Άγιο Νικόλαο μόνα τους. Πραγματικά μου έκανε εξαιρετική εντύπωση η παρουσία αυτών των παιδιών.
με αυτοπεποίθηση, με αγάπη για αυτό που κάνετε, με πολύ ενδιαφέρον, με πολύ καλή σχέση ανάμεσά τους, γιατί μίλησα κάθε μέρα τους μίλαγα. Βλέπω λοιπόν ότι δεν ήταν τυχαίο το γεγονός. Τα μαθηματικά στον ελληνικό λαό, στο Βασίλη γενικά, μάλλον είναι σε πολύ υψηλή θέση, σε πολύ υψηλή εκτίμηση, τόσο από τις αρχές όσο και από τους απλούς γονείς. Και γι' αυτό τον λόγο φοβάμαι ότι θα είμαι, όπως σας είπα και πάλι, θα χτυπήσω ανοιχτές πόρτες, αλλά θα επικεντρωθώ λίγο στο διατάφτα. Ας πούμε, οπότε εκεί μπορεί να έχω λίγο πιο καλύτερη τύχη στο να κερδίσω το ενδιαφέρον σας. Θα ήθελα βέβαια να ευχαριστώ και παρέμψη λίγο την κυρία Μαμά για τα καλά της λόγια. Εντάξει, ό,τι μπορούμε κάνουμε και πολύ περισσότερα θα μπορούσαμε. Δυστυχώς οι συγκυρίες, ιδιαίτερα με το ΦΥΠ που αναφέρθηκε με το περιοδικό η κυρία Μπουμόνη, που έχει κερδίσει πράγματι τη συμπάθεια πολλών αξιόλογων ανθρώπων και με πολύ ιδιαίτερη εκτίμηση μπορώ να πω ότι το είχε δει και το μελετάει ακόμα και πάντα όποτε επικοινωνήσουμε μου λέει, γιατί δεν συνεχίζω την προσπάθεια, ο συμπατριώτης μας εδώ, ο Μίμης ο Ανδρουλάκης. Λοιπόν, οπότε ας περάσουμε λίγο σε αυτά που θα ήθελα να πω. Τα μαθηματικά είναι παντού. Το είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές, αρκεί να θέλει κανείς να τα δει και αρκεί να έχει εκπαιδευτεί λιγάκι να τα βλέπει. Και εδώ μαθηματικά είπα. Και εδώ. Σε αυτές τις δύο πρώτες εικόνες, και εδώ βέβαια στην τρίτη, το κοινό τους είναι ότι τα σχήματα αυτά μελετιώνται με μία καινούργια σχετικά θεωρία των μαθηματικών, είναι η θεωρία των φράκτων. Εμφανίστηκε δεκαετία του 70, αλλά πολύ γρήγορα αναπτύχθηκε και έχει πολύ μεγάλες εφαρμογές ακόμα και στη βιολογία, στην ιατρική, στην πολεοδομία, μια πολύ σημαντική θεωρία των μαθηματικών. Ξεκίνησε από τέτοιου είδους μορφές, οι οποίες έχουν το χαρακτηριστικό της αυτοομοιότητας. Βλέπετε εδώ τη φτέρη, η οποία, ας πούμε, αν κόψει ένα κλαράκι, έχει ακριβώς την ίδια δομή, το ίδιο σχήμα, αλλά σε μικρότερη κλίμακα. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό των fractals μορφών. Προχωράμε. Σε όλα αυτά εδώ τα λουλούδια, παντού θα δείτε, υπάρχει κάτι κοινό. Δεν ξέρω αν σίγουρα οι πιο πολλοί το έχετε ήδη καταλάβει. Το κοινό σε όλα αυτά είναι η συμμετρία. Η συμμετρία υπάρχει στη φύση. Το είδατε από τις προηγούμενες εικόνες. Υπάρχει στην τέχνη. Αυτό είναι προσχέδιο του Νταβίτσι. Στην τέχνη, λοιπόν, στην αρχιτεκτονική, στη χειροτεχνία, στη λαϊκή τέχνη, αυτή είναι μια εικόνα. Νομίζω ότι κάποιοι άνθρωποι από εδώ θα έχουν προσωπικά βιώματα, ας πούμε, για αυτή την τέχνη. Τι είναι λοιπόν η συμμετρία? Είναι το κλειδί της φύσης, είναι το κλειδί που ανοίγει τα μυστικά της φύσης. Στη χημεία η συμμετρία παίζει τεράστιο ρόλο στη μελέτη και τη δημιουργία νέων υλικών, νέων ενώσεων. Κοιτάξτε να δείτε, ιδιαίτερα εδώ στο τέλος, μέσω της συμμετρίας επιτυγχάνεται να δημιουργηθούν υλικά που έχουν ξεχωριστές οπτικές, ας πούμε, ιδιότητες, χρησιμοποιούνται στην υπολογιστική κβαντοχημία και σε άλλες εφαρμογές που έχουμε σύγχρονες. Στη φυσική. Αυτό εδώ είναι ένα κομμάτι από ένα βιβλίο το οποίο αναφέρεται στις βασικές, όπως βλέπετε, αρχές της φυσικής και σαν πρώτη αρχή ξεκινάει να μελετάει τη συμμετρία. Στη φυσική, λοιπόν, η συμμετρία. Αλλά δεν είναι μόνο ότι μέσω της συμμετρίας η φυσική μελετάει τα φαινόμενα και τα μεγέθη. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ο τύπος αυτού του βιβλίου,
που λέει φυσική από τη συμμετρία. Δηλαδή πάει ανάποδα. Τα μαθηματικά δίνουν έμπνευση και η συμμετρία με τη μαθηματική της έννοια δίνει έμπνευση στους φυσικούς να ανακαλύπτουν νέους νόμους. Η συμμετρία λοιπόν, ένα πολύ σημαντικό αντικείμενο, ξεκινάει κανείς οι πρώτες εικόνες έτσι από τη φύση να βλέπει, είναι ένα πολύ σημαντικό αντικείμενο για τη διδασκαλία. Δυστυχώς, στα δικά μας εγχειρίδια, ο ρόλος της συμμετρίας έχει υποτιμηθεί όσο τίποτε άλλο. Δηλαδή, αν αναλογιστούμε τη σημασία που παίζει αυτή η έννοια με τη βαρύτητα που δίνεται στα σχολικά μας εγχειρίδια, πραγματικά θα έπρεπε να φανταστούμε ότι έχουν γραφτεί από ανθρώπους που δεν άνοιξαν ποτέ βιβλίο, δεν ξέρω. Η συμμετρία είναι εκείνο που ενώνει τα μαθηματικά με τον κόσμο. Γι' αυτό διδάσκουμε τη συμμετρία. Έχει δώσει έμπνευση για τη δημιουργία θεωριών. Η θεωρία ομάδων, την οποία εμπνεύθηκε και εισήγαγε στα μαθηματικά ο Γκαλουά, προέκυψε από τη συμμετρία που έβλεπε στις ρίζες πολιονίμων ο Γκαλουά, όντας πολύ νέο παιδίας, πριν τα 20 χρόνια. Βιβλία εξαιρετικά υπάρχουν για τη συμμετρία, όπου πραγματεύονται το θέμα πολύ διεξοδικά, και παρόλα αυτά τα σχολικά μας βιβλία που θα έπρεπε πράγματι να δίνουν τη βαρύτητα που δίνουν και άλλα εγχειρίδια από τον κόσμο που έχει τύχει να δω, δυστυχώς εμάς προσπερνιέται το θέμα. Όμως τα μαθηματικά κατά πολλούς είναι η επιστήμη της δομής, η επιστήμη των μοτίβων, η επιστήμη των πάντων. Και μαθηματικά σημαίνει, είχε πει ο Γκάουερς, ένας πολύ μεγάλος Άγγλος σύγχρονος μαθηματικός, είχε πάρει το βραβείο Φίλτς το 1996, είχε πει ακριβώς αυτό, γιατί το ότι είναι μαθηματικά είναι ένα παγκόσμιο ερώτημα που επιδέχεται άπειρες απαντήσεις τελικά. Εκείνος λοιπόν είχε πει ότι μαθηματικά είναι η προσπάθεια για ανακάλυψη δομής. Προσωπικά προσπαθώ να το τονίσω αυτό το θέμα και πάντα στα διαγωνίσματά μου επιμένω. Εδώ, προχωράμε λίγο, θα δείτε πάλι μερικές εικόνες οι οποίες δεν έχουν αντικό στη συμμετρία, αλλά τονίζουν αυτό που είπαμε ότι τα μαθηματικά είναι παντού. Οι μέλισσες, πολλοί ξέρετε για τη διατασκευή των κυρυθρών, ας πούμε, από τις μέλισσες, ότι γίνεται έτσι ώστε να έχουμε στη λιγότερη έκταση το μέγιστο δυνατό όπλο και ακολουθούν την κατασκευή, ας πούμε, στις κυρίθρες τους, κατασκευάζοντας ενστικτοδός προφανώς κανονικά εξάγωνα. Δεν ήξερα, έχω δει τώρα τελευταία, ότι στις διαδρομές που κάνουν για να συλλέξουν τον έκτα, ακολουθούν την ελάχιστη διαδρομή από λουλούδι σε λουλούδι. Ένα πολύ δύσκολο, ακόμα είναι άλλο, το ξέρουν οι μαθηματικοί, των διακριτών μαθηματικών, ξέρουν ότι με ποιο τρόπο το πετυχαίνουμε, αλλά δεν το έχουν αποδείξει. Είναι ένα αναπόδεικτο πρόβλημα. Δηλαδή, η στρατηγική ποια είναι. Βρίσκεσαι σε ένα σημείο Α, θα πας στο επόμενο κοντινότερο. Είσαι, ας πούμε, στο Β, μετά θα πας στο επόμενο κοντινότερο. Αυτό έχουν δει και το έχουν ελέγξει, ας πούμε, με τεράστια νούμερα εφαρμογών, ότι λειτουργεί. Παρ' όλα αυτά είναι ένα αναπόδεικτο ακόμα πρόβλημα για διακριτά μαθηματικά. Και οι μέλησες το εφαρμόζουν, ας πούμε, και ακολουθούν αυτή την πορεία. Η συμμετρία λοιπόν στην αρχιτεκτονική που είπαμε από την αρχαία Ελλάδα, τη ζωγραφική, ο Καλίτσι, εδώ μιλάμε για την συντομή. Όποια κάρτα και να πιάσετε στα χέρια σα, μια τραπεζική κάρτα, μια κάρτα, μια τηλεκάρτα, μια εκπτωτική κάρτα από ένα σούπερ μάρκετ, οτιδήποτε, εάν παρατηρήσετε, όλε οι κάρτε έχουν αυτό το σχήμα. Τι σημαίνει αυτό το σχήμα? Είναι το χρυσό, όπως λέμε, ορθογώνιο. Οι διαστάσεις του έχουν πάντα τον ίδιο λόγο. Έχουν λόγο φι. Το φι είναι προς τιμή του Φιδία, ο αρχιτέκτον του Παρθενώνα, και όχι μόνο, ο οποίος χρησιμοποίησε πριν ακόμα, γιατί βέβαια ο Παρθενώνας κτίστηκε 100 χρόνια πριν εμφανιστεί ο Ευκλήδης και παραπάνω. Παρ' όλα αυτά, όμως, ο Φιδίας από γνώση ίσως είναι λίγο δύσκολο να το πει κανείς, αλλά του προέκυψε.
Γιατί, διότι το όλο πρέπει να συνεχίζει να λειτουργεί. Εδώ, αν παρατηρήσετε, όλο μαζί προς το μεγαλύτερο έχει τον ίδιο λόγο με το μεγάλο πάλι προς το μικρότερο. Οπότε αυτό το πράγμα δημιουργεί μια κίνηση, ένα ρυθμό. Τελικά αυτή η αναλογία φαίνεται την αγαπάει και η φύση και εμφανίζεται σε όλες αυτές τις εικόνες που βλέπετε. Οι εφαρμογές των μαθηματικών από την αρχαιότητα στάθηκαν σημείο γενεσιουργό για τα μαθηματικά. Αυτά είναι εικόνες από βιβλία γεωμετρίας του 1600, του 1500, τέτοια πράγματα. Δυστυχώς, αυτό είναι εσόφυλλο, είναι... αυτό μπορεί να είναι εξώφυλλο, αλλά παρακάτω βλέπετε ότι και σε εσωτερική σελίδα, που σημαίνει ότι και στη θεωρία, δηλαδή δεν είναι απλά μια προμετωπίδα ότι να έχουν και εφαρμογές, αλλά και στην πράξη εμφανίζονται και χρησιμοποιούν εφαρμογές παλιότερα βιβλία. Δυστυχώς στα σύγχρονα βιβλία τα σχολικά η εφαρμογή της γεωμετρίας έχει εξοπλιστεί, ενώ δεν είναι κάτι δευτερεύον. Αυτή η εικόνα είναι εφαρμογές των παραλληλογράφων σε συνθέσεις. Παράδειγμα, εκεί πέρα, σε αυτό το παιχνίδι, ας πούμε, σε Λούνα Πάρκ, ξέρω εγώ, δεν υπάρχει περίπτωση να πέσουν τα παιδιά που κάθονται. Φαντάζομαι ότι το καταλαβαίνουμε. Παρότι πάει πέρα τότε, δεν υπάρχει περίπτωση να πέσουν. Γιατί? Διότι οι πάρες δεξιά και αριστερά είναι ίσες, η κάτω το κάθισμα είναι ίσου μήκου με το πάνω, άρα εξορισμού, το σχήμα είναι πάντα παραλληλόγραμμο. Άρα η κινούμενη σανίδα είναι πάντα παράλληλη προς την οριζόντια δοχό στήριξης. Επομένως, δεν θα πέσουν τα παιδιά. Τα κινούνται πέρα τότε, αλλά θα είναι σταθερά. Και άλλες εφαρμογούλες φαίνεται εκεί πέρα, δεν είναι τυχαίες, είναι εφαρμένες από ένα βιβλίο για project μαθηματικών, το είχα δει από την Αγγλία, που είχαμε τις φίλους. Λοιπόν, εδώ βλέπετε μια γέφυρα. Ο πύργος του Άιφα. Και εδώ σε σκίτσο. Και αυτό. Και αυτό. Και αυτό. Εδώ είναι μια φωτογραφία από τον τέταρτο όροφο του σχολείου που είμαι στον Πειραιά. Είναι στο κέντρο του Πειραιά και τώρα έχουμε τα έργα του μετρό μας έχουν τρελάνει στο Λίμνο. Κάναμε μια έτσι και ευτυχώς μας άκουσαν και δεν είχαμε τις μέρες των εξετάσεων του Πανεπιστημίου τουλάχιστον βαριά μηχανήματα να δουλεύουν. Εδώ είναι ο γερανός λοιπόν αυτό το τεράστιο πράγμα. Όλα αυτά έχουν κάτι κοινό. Τι είναι το κοινό, τα συνδέει. Είναι το τρίγωνο. Όλες αυτές οι κατασκευές, βλέπετε ότι σε όλες αυτές κυριαρχεί το τρίγωνο. Ρώτησα, το έβαλα σαν εργασία στα παιδιά πριν από λίγα χρόνια. Λέω, ρωτήστε γονείς και από πολλά παιδιά, γιατί είναι πρότυπο σχολείο που δημιουργάνε, ας πούμε, πολλοί επιστήμονες, παλιότεροι μαθητές του σχολείου μας. Και έχουμε παιδιά από γονείς, ξέρω εγώ, πολλούς μηχανικούς, γιατρούς κτλ. Ρώτησα λοιπόν να μου πούν γιατί χρησιμοποιείται το τρίγωνο τόσο πολύ στις κατασκευές. Μου φέρανε πολλές απαντήσεις. Περιγραφικές, ωραίες, πιστικές, ενδέχεται τα παιδιά είχαν πιστεί. Είναι πάρα πολύ απλή εξήγηση. Δυστυχώς, ούτε αυτό που θα μπορούσε εγώ, δεν είναι γέννημα δικό μου, το είχα δει σε ένα βιβλίο που είχε γράψει ο Μπίρκοφ τη δεκαετία του 40, μεγάλος μαθηματικός στο Χάρβαρντ, γεωμετρία, σχολικό βιβλίο. Ναι, εκεί τα σχολικά βιβλία και παλιότερα ειδικά τα γράφαν πολύ μεγάλοι μαθηματικοί. Όχι μαθηματικοί της δικής μου εμπέλειας, μαθηματικοί κορυφαίοι. Λοιπόν, και έγραφε, είχε ένα παραδειγματάκι με μία εξώπορτα της αυλής του θείου Τόμ, ας πούμε, που έλεγε ότι ο θείος Τόμ κάρφωσε μία σανίδα λοξά και έτσι σταθεροποίησε την πόρτα της αυλής του. Το τρίγωνο λοιπόν είναι το πιο σταθερό σχήμα. Γιατί? Το λέει η θεωρία. Δεν επιτρέπει η θεωρία σε ένα τρίγωνο να παραμορφωθεί. Όλοι ξέρουν, όλοι οι μαθητές, δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή, να τελειώσει όσο άσχετο την αφήγηση από το σχολείο, να μην ξέρει ότι όταν δύο τρίγωνα έχουν τις πλευρές τους μία προς μία ίσες, τότε τα τρίγωνα αυτά είναι ίσα. Εάν λοιπόν επιτρέπονταν να παραμορφωθεί ένα τρίγωνο, δηλαδή να διατηρήσουμε σταθερές πλευρές, χωρίς να χτιστούν, χωρίς να παραμορφωθούν, απλώς να αλλάξει σχήμα, αυτό θα σημαίνει ότι θα μπορούσαμε να έχουμε δύο τρίγωνα
με ίσες πλευρές μία προς μία, αλλά να είναι διαφορετικού σχήματος. Δεν το επιτρέπει η θεωρία. Δεν γίνεται. Ενώ το τετράπλευρο δεν είναι το ίδιο. Κοιτάξτε, αυτό εδώ είναι το τετράπλευρο. Με ένα καρφί σε κάθε γωνία είναι το ίδιο τετράπλευρο. Κοιτάξτε πόσες μορφές μπορεί να πάρει. Αν βάλουν μία πύχη διαγώνια, το σταθεροποιήσαμε. Δεν φοβάλλησε, όχι σημάσαι, γιατί επειδή το διδάσκω θέλω την διαπαιτώ και λίγο μάθω τα παιδιά. Ωραία. Ας φύγουμε λοιπόν από τη γεωμετρία, να πάμε λίγο στους αριθμούς. Θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι κάπου, κάποια στιγμή, στο τέλος του 19ου αιώνα, είναι δύσκολο λέει να πούμε πού, η γη έδιζε και αν κανείς έβαζε τα τύπου κάτω, θα άκουγε τη βροντερή φωνή του Πυθαγόρα να λέει, σας το είχα πει τώρα και 2.500 χρόνια, το παν αριθμός. Έτσι ξεκινάει μια διάλεξη που νομίζω την 10η, ένας πολύ σημαντικός καθηγητής και συγγραφέας, ο καθηγητής των Μέριντα, στο mail, ο Έιτς, ο οποίος έχουν μεταφραστεί πλήρως από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις του Έιτς, πολύ ωραία παιδιά. Όλοι ξέρετε και όλοι ακούμε κάθε μέρα ότι ζούμε στην, δηλαδή ζούμε την ψηφιακή εποχή. Τι είναι η ψηφιακή εποχή, τα ψηφία το λέει η λέξη, είναι η αριθμή. Το 1940 ακόμα, ο Χάρτη, ένας πολύ μεγάλος Άγγλος αρχιτεκτονικός, υπερηφανευόταν, γιατί λέει η επιστήμη που υπηρετούσε αυτός, όντας έτσι ευγενής λόρδος, δεν θα είχε ποτέ καμία εφαρμογή. Και απλά ήταν ένα παιχνίδι του νου μας. Ήταν μια κατασκευή μόνο για εκγύμναση του νου. Έτσι έλεγε ο Χάρτη ακόμα τη δεκαετία του 40. Πόσο άλλαξαν τα πράγματα. Δεν υπάρχουν πιο εφαρμόσιμα μαθηματικά σήμερα από τη θεωρία αριθμών. Κυριαρχούμαστε από κωδικούς. Όλη η κωδική, όλη η ασφάλεια των συναλλαγών, όλη η ασφάλεια των πτήσεων, των αεροπλάνων σε όλο τον κόσμο, τα πάντα εξαρτώνται σήμερα από κωδικούς. Εξαρτώνται από την αριθμοθεωρία. Τελικά, πού εφαρμόζονται τα μαθηματικά σήμερα. Δεν υπάρχει καμία επιστήμη όπου να μην εφαρμόζονται μαθηματικά. Στην ιατρική, στην πληροφοριακή τεχνολογία, στη διαστημική επιστήμη, οπουδήποτε τα μαθηματικά εφαρμόζονται. Και υπερασπίζονταν την ύπαρξη πολύ σημαντικής και στήριξης της έρευνας στα μαθηματικά πρώτα απ' όλα. Δηλαδή λέει ο Βάινμπεργκ ότι για να υπάρξει ένα τμήμα καλό φυσικής, ακόμα και πειραματικής φυσικής λέει, θα πρέπει το πανεπιστήμιο αυτό να έχει ένα πολύ δυνατό στην έρευνα μαθηματικό τμήμα. Άλλος πάλι, πολύ μεγάλος χημικός από το MIT, λέει αν θα έπρεπε κανείς να στήσει ένα πανεπιστήμιο εξ αρχής, θα έπρεπε πρώτα απ' όλα να φτιάξει ένα μαθηματικό τμήμα και μετά να προχωρήσει σε άλλα τμήματα. Όλα αυτά, νομίζω βέβαια ότι, όπως είπα και στην αρχή, ανοιχτή πόρτα πάω, θα ήθελα να τα πω και τα είπα μόνο και μόνο για να καταλάβουν τουλάχιστον μικρά παιδιά, ενδεχομένως δεν έχουν ακούσει πολλά πράγματα, ότι τα μαθηματικά είναι παντού. Είναι παντού στη ζωή μας, είναι παντού στις επιστήμες. Εάν κανείς θέλει να ασχοληθεί σοβαρά με την επιστήμη, όποια επιστήμη, ακόμα και την νομιμολογία να κάνει, στην έρευνά της, στις αιχμές της, θα συναντήσει τα μαθηματικά, τα προχωρημένα. Τα μαθηματικά και η συμμετρία, τους αριθμούς έχουν ομορφιά.
Εντάξει, θα δείτε, ας το περάσουμε λίγο πιο γρήγορα, να δείτε τον χρόνο. Και στο διαδίκτυο που γνωρίζουν τα παιδιά, δεν θυμάμαι εγώ που το πει αυτό, αυτή η ομορφιά των αριθμών. Πραγματικά είναι θαυμάσια αυτό το αποτέλεσμα. Αλλά και στην άλλη πλευρά η συμμετρία υπάρχει. Δυστυχώς έχει εξοπλιστεί πάλι. Αυτό το παραδειγματάκι το έχω πάρει από την ιστοσελίδα του Μαθηματικά, ο κύριος Βαρβεράκης και ο Μιχάλης και οι συνάδελφοι μου όλοι, ξέρω πολύ καλά, που ήταν προεκλογική περίοδος, γι' αυτό γράφει πάνω κάποιος, εγώ ψηφίζω άνετα. Πραγματικά, γιατί νομίζει. Ήταν προκλητικό το πρόβλημα. Δεν έχει μια συμμετρία. Δεν έχει μια κανονικότητα. Ό,τι είναι το Α, το Β, το Σ και το Δ, δεν υπερισχύει κανένα έναντι άλλο. Με τον ίδιο τρόπο που μπαίνει στο σύστημα αυτό το Α, θα μπει και το Β και το Σ και το Δ. Αυτή η συμμετρία λοιπόν, αυτή η προκλητική μορφή κέρδισε το ενδιαφέρον και τον διάλογο, δηλαδή δεν μπορεί να είναι ένα μεγάλο διάλογο, προχώρα το Μιχάλη. Μέχρι που τη λύση τελικά τη έδωσε ο Μιχάλης Σολάμπη, ο καθηγητής στο μαθηματικό τμήμα του Πανεπιστημίου εδώ, του Ιρακλείου. Λοιπόν, να πω κάτι πάλι που δυστυχώς θα μας στεναχωρήσει και από την άλγεβρα, όπως και από τη γεωμετρία, η συμμετρία έχει εξοπλιστεί από τα σχολικά μας παιδιά. Εμείς στην εποχή μας κάνουμε πράγματα. Και τώρα θα μπορούσαν να γίνουν πράγματα, αλλά δυστυχώς τα έχουν εκτός ύπνου. Όλοι ξέρετε, τουλάχιστον όσοι έχετε κάποια ηλικία, ότι αυτό ήταν ένα κλασικό βιβλίο άλγεβρα του Τόγκα, αλλά και τα υπόλοιπα που κυκλοφορούσαν. Κοιτάξτε τι ομορφιά έχουν τώρα, τι ομορφιά και τι προκλητικότητα έχουν αυτά τα συστήματα αυτές οι εξισώσεις. Πάντα για κάθε παιδί, εγώ τουλάχιστον το έχω βιώσει, νομίζω όλοι οι συνάδελφοι που είναι εδώ μέσα το έχουν και ήδη νιώσει και όλοι το έχουν νιώσει αυτό το συνέστημα, να θέλεις να το λύσεις. Σήμερα αυτό έχει χαθεί. Δεν θα δείτε τέτοια πράγματα, ας πούμε, εύκολα στα βιβλία των μαθηματικών. Κάπου έχουμε κάνει ένα λαθάκι, δεν ξέρω, ίσως μεγάλο. Η κοινωνία είναι πάρα πολύ σημαντικά για τα παιδιά μας, για να βρουν, να έχουν μια καλή ή καλύτερη επαγγελματική αποκατάσταση, για να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους. Πριν από πολλά χρόνια, ένας καθηγητής από το Μαθηματικό της Αθήνας, δεν θα με κάνει συνομίζω, ο Σπύρος Ζωβός, έβγαλε ένα περιοδικό, το οποίο έβγαλε λίγα τεύχη, νομίζω 2-3 μόνο, το οποίο το είχε ονομάσει Ελευθερία. Όταν το είχα δει, λέω, μα καλά, πώς το συσχετίζει, ας πούμε. Ελευθερία, όνομα περιοδικού. Και βέβαια δεν ήταν. Έγινε εκεί όνομα. Ελευθερία, εννοούσε την ελευθερία που εννοούμε. Πραγματικά, λοιπόν, κατάλαβα σιγά-σιγά ότι ο Ζερβός, όντας βαθύτατος γνώσης των μαθηματικών, καταλάβαινε ότι τα μαθηματικά παίζουν τρομερό ρόλο για τη χειραφέτηση του ανθρώπου, για τη χειραφέτηση του νέου παιδιού, για το να ξεπεράσει δυσιδαιμονίες, για να δει τον κόσμο με σιγουριά, για να πατήσει κάπου, για να κρατηθεί. Είναι πολύ σημαντικά τα παραδείγματα. Ο Ράσελ, που αναφέρθηκε ο Μιχάλης Ράιτς προηγουμένως, όντας μια προσωπικότητα με πολύ τραγικές καταστάσεις στα πολύ παιδικά του χρόνια, είχε δύσκολη παιδική ζωή, έχασε τους γονείς του, τους αδέρφια του κτλ. Με αποτέλεσμα λοιπόν να βρει καταφύγιο, το είχε ομολογήσει στη γεωμετρία. Το ίδιο είχα δει και είχα, μάλιστα είχα κάνει ερώτηση και το είχε δηλώσει ένα από τα ελάχιστα παιδιά που επιβίωσαν από τη σφαγή του διστόμου. Δεν ξέρω αν έχετε δει την ταινία «Ο Αργύρης ο Σκουντούρης». Είναι ο Αργύρης ο Σκουντούρης, ο οποίος ήταν καθηγητής της Ρήχη. Μου είπε λοιπόν ότι στην ηλικία των 13-14 χρόνων, όταν σε ορφανοτροφείο, εκείνο που τον κράτησε και ανταπεξήλθε τις δυσκολίες της ζωής, ήταν η γεωμετρία. Η αγάπη του προς τα μαθηματικά και κυρίως μέσα από τη γεωμετρία. Πριν από λίγα χρόνια, πρόσφατα, έτυχε να διαβάσω και το μεταφράσαμε κιόλας και υπάρχει και το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Το διαβάζω κάθε φορά που ταξιδεύω. Βάζω ένα τεύχος στην τσάντα μου και το διαβάζω στο ταξίδι.
ένα άρθρο που το έχουν γράψει δύο πολύ σημαντικοί μαθηματικοί Ρώσοι, ο Προτάσοφ και ο Σαρίγκη. Ο Σαρίγκη έχει φύγει από το 2004. Ο Προτάσοφ είναι καθηγητής στο μαθηματικό και μηχανική στο Πανεπιστήμιο της Όσεως. Και μιλάνε λοιπόν για το ρόλο που παίζει η γεωμετρία στη συναισθηματική ορίμανση του παιδιού. Έχει αγνοηθεί. Δεν την κατανοούν οι άνθρωποι που δεν έχουν κάνει μαθηματικά, αδυνατούν φαίνεται να κατανοήσουν αυτό το πράγμα. Δεν είναι όμως τυχαίο ότι το ομολογούν και το καταγράφουν με τόσο πιστικό τρόπο άνθρωποι που πραγματικά ξέρουν και έχουν γνώση τον λόγο. Αυτό εδώ το είχα δει σε ένα μπλοκ μαθηματικών, δεν θυμάμαι πού, αλλά την κράτησα αυτή την απάντηση για το τι θα θέλουμε τα μαθηματικά. Λέει λοιπόν μια καθηγήτρια, κρατήστε τα, λέει, δείτε τα σαν μια εκγύμναση του μυαλού σας. Δεν γυμνάζεστε, λέει, για να έχετε, ξέρω εγώ, ένα δυνατό σώμα. Δεν γυμνάζεστε για να αναπτύξετε μνήση. Ωραία, τα μαθηματικά σας δημιουργούν περιοχές και διασυνδέσεις καινούργιες στον εγκέφαλό σας. Αυτές θα λειτουργήσουν σε όλα τα προβλήματα της ζωής σας. Πραγματικά έχουν γίνει πειράματα. Δεκαετία του 90 θεωρείται ότι ήταν η δεκαετία του εγκεφάλου, έχει χαρακτηριστεί στην Αμερική, που δείξανε ότι πράγματι όταν κάποιος ασκεί το μυαλό του, δεν είναι ότι αποκτά, ας πούμε, γνώση, δηλαδή δεν βελτιώνει κατά κάποιο τρόπο να μιλήσουμε στη γλώσσα των υπολογιστών μόνο το software του, αλλά βελτιώνει το hardware. Έκαναν ένα πείραμα, συγγνώμη για την αναφορά, αλλά νομίζω ότι αξίζει πολύ, από εσάς μπορεί να μην το έχετε ακούσει, κάποιοι άλλοι μπορεί να το έχετε ακούσει και να τρώω τον χρόνο σας άδικα. Λοιπόν, σε δύο ομάδες ποτικιών της ίδιας οικογενείας, με το ίδιο γενεολογικό τέλος πάντων των ανεκτών, έγινε το εξής πείραμα. Στη μία ομάδα έδιναν πλουσιοπάροχα τροφή, εύκολα, νερό, ό,τι θέλει τα ποτήρια, ας πούμε, για να τραφούν. Στην άλλη, το φαγητό και το νερό και αυτά τους τα βάζανε σε δύσκολα σημεία που έπρεπε τα ποτήρια να περάσουν από λαβυρίνθους, από διάφορες κατασκευές, για να βρουν τα προς επιβίωση. Λοιπόν, τελικά, μετά από κάποιο διάστημα, ανοίξαν τους εγκεφάλους των ποντικιών της μιας και της άλλης ομάδας και παρατήρησαν ότι τα ποντίκια που δυσκολεύονταν στο να βρουν την τροφή τους είχαν σημαντικά, πολύ σημαντικά αυξημένη μάζα εγκεφάλου. Σε σχέση με τα άλλα που την είχαν πρόχειρα μπροστά τους όσοι θέλουν. Λένε λοιπόν οι επιστήμονες ότι η ενασχόληση με τα μαθηματικά, με τα προβλήματα, με την επίλυση προβλημάτων και όχι μόνο προβλημάτων μαθηματικών και προβλημάτων εξετάσεων, εκγυμνάζει τον εγκέφαλο. Δημιουργεί μάζα εγκεφάλου, δημιουργεί νευρώνες και καινούργιες διασυνδέσεις. Αυτό λοιπόν τόνιζε αυτή η καθηγήτρια στους μαθητές της. Δείτε το, λέει, σαν μια άσκηση του νου που θα σας δημιουργήσει καλύτερο μυαλό. Σπουδάζοντας ένα παιδί μαθηματικά, μπορεί να απασχοληθεί τουλάχιστον στην ευρύτητα, έτσι, στον κόσμο, γιατί στην Ελλάδα ίσως ακόμα είμαστε λίγο πίσω, ίσως πολύ πίσω μάλλον, σε πάρα πολλούς τομείς. Πριν λίγο καιρό, μου έλεγε ένας φίλος από το Πολυτεχνείο ότι στην Αμερική το πιο καλοπληρωμένο επάγγελμα είναι του μαθηματικού. Βέβαια, μου λέει, δεν εννοώ του καθηγητή, γιατί ήξερε το μισθό μου. Δεν εννοώ του καθηγητή. Αυτοί μου λέει περισσότεροι δουλεύουν στη Wall Street. Αλλά γενικά δουλεύουν στη βιομηχανία παντού. Μέσω μισθό οι μαθηματικοί είχαν τον καλύτερο από όλους βεβαίως, 103.000 δολάρια το χρόνο. Αναφέρομαι σε αυτό ένα άρθρο που είχαμε μεταφράσει επίσης μια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης, νομίζω ότι τους είναι για θέμα Μελβούρνη. Μαθηματικά για εθνική ανάπτυξη. Δεν είναι υπερβολή. Εάν θέλουμε να ξεφύγουμε από το τούνελ που έχουμε μπει, από το σκοτεινό τούνελ που βρισκόμαστε και που δεν υπάρχει κανένα σημείο διαφυγής ακόμα τουλάχιστον, νομίζω ότι η χώρα μας δεν έχει πολλά περιθώρια. Εδώ πρέπει να επενδύσει. Μου έλεγε προχθές μια συνάδελφος που πέρασε από το σχολείο συνταξιούχος πλέον, ο αδερφός της, γυμναστής όν, πήγε στην Αμερική για να κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στη γυμναστική, ας πούμε. Τελικά σπούδασε πριν από χρόνια. Σπούδασε πληροφορική. Και ήρθε εδώ και άνοιξε μια εταιρεία, η οποία μου λέει, σήμερα, στη
στη Λεωφόρο Κηφισίας, απέναντι από το Υγεία. Έχει ιδιόμορφα κτίρια, απασχολεί μόνιμα 35 άτομα υψηλότερο επίπεδο επιστημονικό προσωπικό και τι κάνει, παράγει λογισμικό για και εφαρμογές για κινητή τηλεφωνία κυρίως. Λοιπόν, να, τομέας απασχόληση των παιδιών, τα οποία προφανώς προϊόντα της εταιρείας που λέγεται το Ιδιόμενο Τρέξ. Οι εταιρείες αυτές είναι πολυεθνικές. Άρα εισάγεται στην άλλη. Ας βοηθήσουμε λοιπόν τα παιδιά μας από νωρίς να αναπτύξουν ουσιαστικές αρετές και δεξιότητες. Ας τους δώσουμε ευκαιρίες από νωρίς για στόχους και οράματα. Ας τους δώσουμε πρότυπα. Οι μαθηματικοί τον ξέρουν. Είναι ο άνθρωπος που έλυσε την εικασία του Φερμά. 350 χρόνια άλλη εικασία. Είναι ο Άνδρου Βουάιτς, καθηγητής τώρα στο Πρίνστον, ο οποίος έχει κινηθεί με τα μεγαλύτερα βραβεία, ας πούμε τώρα πλέον, στον κόσμο. Και τι είχε πει λοιπόν ο Βουάιτς, το είπα και σε μια ταινία, αλλά το βρήκα και σε άρθρο, αυτό το ίδιο πράγμα, ότι είχα λέει την τύχη να συναντήσω τον Φερμά, έτσι το λέει στον προφορικό λόγο, που σας λέω σε ταινία που έχω δει, να συναντήσω τον Φερμά στα 10. 10 χρονών. Λέει λοιπόν εδώ ότι σε κάποιο βιβλίο αριθμοθεωρίας είδε αυτό το προβληματάκι, ήταν τόσο κατανοητό που είπε εγώ κάποτε αυτό θα το λύσω. Έτσι είχε πει. Όταν τον πρωτοείδε στα 10 του χρόνια είπε ακριβώς αυτό. Κάποτε εγώ αυτό θα το λύσω. Το έλυσε. Τα τελευταία 7 χρόνια πριν το λύσει ήταν απομονωμένος. Δεν μίλαγε σε κανένα με τι ασχολείται. Γιατί φοβόταν να τον παίρνανε στο ψηλό, που λέμε κοινώ, οι συνάδελφοί του στο Πρίστον, και ήταν λέει πάντα απομονωμένο. Δεν έλεγε σε κανένα με τι ασχολείται. Ξέχαγε να φάει. Έμεινε ζωντανό γιατί τον περιποιούνταν πάρα πολύ η αφοσιωμένη σύζυγό του. Λοιπόν, επομένω τα παιδιά μπορούν από νωρί να έχουν ευκαιρίε και πρέπει να του δίνουμε ευκαιρίε και να δημιουργούν πρώτα. Αυτός είναι ο μαθητής του Βουάιτς. Μάλιστα ο Βουάιτς είχε κάνει ένα λαθάκι δύσκολο, σοβαρό λάθος, φαίνεται παράπληξη τέλος πάντων, και όταν βρήκανε λάθος έπεσε σε μελαγχολία. Τελικά τον βοήθησε ο Τέιλορ, μαθητής του στο Κέμπριτζ, και τον βρήκανε αυτό το κενό που υπήρχε στην απόδειξη και τελικά τέλος πάντων, η απόδειξη ήταν, ολοκληρώθηκε με τη βοήθεια του Τέιλορ. Γιατί τον έχω αυτό. Επίσης πολύ σημαντικό διαπρέπον εξέχον μέλος της μαθηματικής κοινότητας στον κόσμο. Πέρυσι πήρε το βραβείο ΣΟ, που πήρε και ο Χριστοδούλου πριν λίγα χρόνια. Είναι καθηγητής στο ΧΑΠΑ και τον έχω εδώ γιατί για την αναφορά που λέει και η σχέση με τα παιδιά μνημονεύει τους καθηγητές του. Λέει ότι οι γονείς του τέλος πάντων, η μαμά του ήταν μουσικός, ο πατέρας ήταν φυσικός. Και επιμονεύει παρόλα αυτά την καθηγήτρια, είχε καθηγητή, δεν θυμάμαι εκεί. Μάλλον καθηγήτρια πρέπει να ήταν. Όχι. Τον Δημήτρη, καθηγητής μάλλον, ο οποίος λοιπόν, ναι, τον καθηγητή, ο οποίος τον έφερε σε επαφή, λέει, με προβλήματα Ολυμπιάδα. Και τι λέει, αν και δεν είχα, λέει, καμιά ιδιαίτερη απόδοση σε αυτά, παρόλα αυτά μου κίνησαν το ενδιαφέρον. Δεν ήταν προβλήματα που γινόταν σε 5-10 λεπτά, ας πούμε, και μου κίνησαν πάρα πολύ το ενδιαφέρον. Το έχω το παράδειγμα αυτό για τα παιδιά που συμμετέχουν στους διαγωνισμούς. Δεν πειράζει. Σημασία έχει η αγάπη σας. Η εκτίμηση που τρέχετε για τα μαθηματικά, αυτή είναι που θα σας βοηθήσει να κάνετε ό,τι θέλετε. Πάρα πολλοί μαθηματικοί, πολύ σπουδαίοι μαθηματικοί, όπως το παράδειγμα που σας ανέφερα, δεν είχαν διαπρέψει στους μαθηματικούς διαγωνισμούς. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν τους εμπόδισε να είναι σήμερα στην πρώτη γραμμή, ας πούμε, στα κορυφαία ονόματα των μαθηματικών. Ο Μπάρι Μαζούρ, μια ξεχωριστή φυσιογνωμία στα μαθηματικά. Βραβεύτηκε πέρυσι, νομίζω, από τον Ομπάμα, παίρνοντας το National Medal of Science, το οποίο φέτος το πήρε με την ευκαιρία να πούμε ένας Έλληνας χημικός, ο οποίος θεωρείται από τους 10 μεγαλύτερους χημικούς στον κόσμο σήμερα, Αλεβιζάτος ή Αλεβιζάτος, λέει, νομίζω, από τη
ότι η Κεφαλονιά είναι πολύ μεγάλη διάκριση και έχω το παράδειγμα του Μπάρι Μαζούρ για να δούμε λιγάκι από πού ξεκίνησε. Λέει λοιπόν ότι τον ρώτησε δημοσιογράφος στην συνέντευξη με τα Βρεσμένη, από πότε έρχεται να αγαπάτε και να ενδιαφέρεστε για τα μαθηματικά. Λέει από την ήμουνα 7-8 χρονών, αν θυμάμαι καλά, ο πατέρας μου μου έβαζε κάποια προβληματάκια, όπως παραδείγματος χάρη λέει, ποιος είναι ο αριθμός που αν τον διπλασιάσει και προσθέσει ένα, σου δίνει 11. Και διάφορο τέτοιο τύπου προβληματάκια. Ο μικρός λοιπόν το έβρισκε, φαίνεται. Κάποια στιγμή λοιπόν ο πατέρας του είπε: θα σου πω ένα μυστικό. Κοίταξε να δεις, του λέει, αυτό θα το πούμε χ. Έτσι έβαλε ο μπαμπάς, που δεν γίνεται μαθηματικός, αλλά αγαπούσε λέει και έτρεχε συμπάθεια για τα μαθηματικά. Πολύ σημαντικό αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση από μια οικογένεια που εκφράζεται αρνητικά για τα μαθηματικά και δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλές οικογένειες να προκύψει ένα παιδί που να έχει εκτίμηση για τα μαθηματικά. Μπορεί να μην ξέρει μαθηματικά ο γονιός, αλλά πρέπει να μιλάει, αν δεν το παιδί να προκόψει με ενθουσιασμό, πρέπει να μιλάει με θαυμασμό, πρέπει να μιλάει με αγάπη για τα μαθηματικά και ας ήταν ο τελευταίος μαθητής των μαθηματικών. Δεν χρειάζεται να μεταφέρουμε στα παιδιά μας τις τραυματικές εμπειρίες μας. Μπορεί εμείς να μην έχουμε καμιά ευθύνη για αυτές τις εμπειρίες. Μπορεί να είχαμε ένα δάσκαλο απαράδεκτο, ένα καθηγητή απαράδεκτο. Νομίζω ότι όλοι έχουμε την τύχη, είχαμε την ατυχία να έχουμε και τέτοιους και είχαμε και την τύχη να έχουμε καλύτερους. Όμως λένε πολλοί ότι ο καλύτερος δάσκαλος του παιδιού σας είστε εσείς. Είναι ο γονιός, είναι ο πρώτος δάσκαλος. Γιατί? Γιατί ο ανθρώπινος εγκέφαλος πάλι δεκαετία του 90 διαπιστώθηκε ότι ως προς τη δομή του διαπλάθεται τόσο μέχρι τα 5 χρόνια, τα 5 πρώτα χρόνια της ζωής του ανθρώπου, όσο όλη την υπόλοιπη ζωή του. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της οικογένειας. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, πολλά χρόνια τώρα, αυτός ο ρόλος έχει τελείως υποτιμηθεί και έχει από τη σύγχρονη οικογένεια αγνοηθεί. Έχουμε εναποθέσει τις ελπίδες μας για πρόοδο των παιδιών μας στους φροντιστές, στη βοήθεια, είτε στο σπίτι είτε έξω. Αλλά αυτό βέβαια έρχεται μετά από αρκετά χρόνια, όταν πια η ζημιά έχει γίνει. Παλιότερα θα θυμάστε, οι πιο παλιοί, ότι οι γονείς μας λέγανε διάφορα περίεργα. Η μια μισή σαρδέλα κάνει μια μισή δραχμή. Ποιος δεν το ξέρει. Έτσι είναι και πολλά παρόμοια. Εγώ θυμάμαι στο χωριό μου να σκάβουν οι άνθρωποι σε κοινωνικά έργα και να λένε τέτοια μέσα και να διασκεδάζουν. Μου έλεγε ένας φίλος ο Γιώργος Πολύζος, συγγραφέας αιώνιος στα σχολικά βιβλία, όταν ήταν φοιτητής, πήγε να βράσει σε ένα χωριό στη Λίκο που είναι αυτός από τη Σκωτία και βρήκε τους χωριανούς του να σπάζουν το κεφάλι τους γιατί τους είχε βάλει ένας βλάβος, τσομπάνης. Ένα πρόβλημα, βρείτε μου λέει πώς θα τηγανίσουμε 40 αυγά σε μονό αριθμό τηγανιών και να έχει μονά αυγά σε κάθε τηγανιά. Σπάγανε λοιπόν το κεφάλι τους, δεν μπορούν. Κάνανε δοκιμές, ξανά και ξανά, τίποτα. Έλα ρε παιδιά, τους λέει αμέσως αυτός ήταν φοιτητής και καλός, έξυπνος. Δεν γίνεται παιδιά, γιατί άφησμα περί του και τους περιττών κάνει περιττών. Το 40 είναι άφησμα. Δεν γίνεται. Ωραία Γιώργο, τι έκανες, δεν έχασε το αρνείο πράγμα. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δυστυχώς έχουν εκλείψει. Αυτό είναι εισβάρος του παιδιούς. Δεν είναι τα ηλεκτρονικά παιχνίδια αυτά που θα αναπτύξουν. Πολύ απλά πραγματάκια μπορούν καλύτερα να αναπτύξουν την νόηση και την ευφυΐα των παιδιών. Έχω και άλλα προσωπικά παραδείγματα και εδώ έχω αρκετά σημειώσει. Θα σας πω όμως ένα προσωπικό εντελώς. Ένας μαθητής μου λοιπόν που το έκανα μάθημα 3 χρόνια Α, Β, Γ, Κ, γνωστής μου φοιτητής οικογένειας παιδί, ο οποίος είναι μια εξαιρετική εξέλιξη, τώρα είναι καθηγητής, από τα 30 χρόνια είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, τώρα είναι στο Πολυτεχνείο στην Αθήνα. Τον ρώτησα, Μιχάλη, του λέω πώς εσύ αγάπησες τα μαθηματικά και ξέρω εγώ είχες αυτή την κλίση. Λέει, κοίταξε, μου λέει, μου φέρνει ο πατέρας μου διάφορα σταυρόλεξα και τέτοια πράγματα που είχαν, μου λέει, κάτι αριθμογρίφους, κάτι λουίς και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, μου έκανε πολύ φοβερή εντύπωση αυτή η ομολογία του παιδιού, αμέσως, δηλαδή μια αυθόρμητη απάντηση,
Είχε συνειδητοποιήσει αυτό, σα το λέω, το έκανα την ερώτηση όταν ήταν στη Γάμα Λυκείου. Το έχω δει και αλλού. Σε αναφορές πολύ σημαντικών ανθρώπων, όπως σας είπα, τον Μάριο Ζούρη. Το έχω δει στον Νταϊακόνη, που είπε προηγούμενα η κυρία Πουμόνη. Ο Νταϊακόνης, 14 χρονών, έφυγε από το σπίτι του, είχε λίγο αλυτέψει, που λέμε κατά κοινός, στον Bronx, στη Νέα Υόρκη. Είναι ελληνικής καταγωγής, ο πατέρας του από την Κάρπα, ο μουσικός, η μητέρα του ήταν Εβραία. Δεν είχε καλή σχέση με τους γονείς του και 14 χρονών είχε φύγει από το σπίτι, είχε παρασυρθεί από ένα μάγο σε κάποια καφετέρια που τον είχε γνωρίσει και είδε ο άλλος ο μάγος ότι αυτός είχε ταλέντο σε αυτά τα πράγματα και τον πήρε μαζί του και έγινε, κατάφερε να γίνει ο δεύτερος καλύτερος μάγος ταχυτεχνολογός στην Αμερική, ο Πέρσι Διαγόνης. Λοιπόν, αγάπησε τα μαθηματικά μέσα από τα τρίκ με την τράπεζα. Μου έλεγε λοιπόν χαρακτηριστικά ότι κατάλαβα μέσα από αυτά ότι εδώ κρύβονται πολλά μαθηματικά. Πήρα λοιπόν, μου λέει, ένα βιβλίο, το ξέρετε, μου λέει, το βιβλίο πιθανότητων του Φάουλερ. Λέω, λέει, το έχω υπόψη μου, λέω, τι είναι αυτό. Μου λέει, το έκανα έτσι και είπα, εγώ αυτό κάποτε πρέπει να το μάθω. Γύρισε λοιπόν στα 22 του χρόνια και γράφτηκε στο νυχτερινό τμήμα του New York University. Στα 26, νομίζω, ή 30, κάπου εκεί, πριν τα 30 μάλλον, πήρε το MacArthur Prize, το οποίο είναι το βραβείο που δίνεται στην Αμερική, το μεγαλύτερο. Το παίρνουν μόνο οι διάνοιες. Το έχει πάρει ο Χριστοδούλου με ευκαιρία. Λοιπόν, πέρυσι το πήρε μια κοπέλα, η Μαρία Τσουντόφκη. Είναι καθηγήτρια διακριτών μαθηματικών στο Princeton και η οποία δεν έχει περάσει από μαθηματικούς διαγωνισμούς. Εβραία είναι, από το Ισραήλ είναι, αλλά το όνομα αυτό δεν έπαιξε στους διαγωνισμούς, μαθηματικούς διαγωνισμούς. Άλλο παράδειγμα, ο Ζίγκλερ, πρόεδρος της Γερμανικής Μαθηματικής Εταιρείας, ο πιο μικρός ποτέ καθηγητής Α' βαθμίδας που είχε γίνει στο Πολυτεχνείο του Βερολίνου. Μου έλεγε στην εξυπηρετήση ότι δεν είχα, λέει, καλή σταδιοδρομία στους διαγωνισμούς. Τελικά όμως δεν πήρε, δηλαδή, ποτέ κάποιο διεθνές μετάλλιο στον χώρο του διακρινών. Αλλά διεθνές βραβείο δεν έχει πάρει. Παρ' όλα αυτά, όμως, αυτό δεν τον εμπόδισε να είναι ένας πρώτος μεγέθους μαθηματικός παγκόσμια γνωστός σήμερα και σας λέω από τα 32 χρόνια καθηγητής Α' βαθμίδας στο Πολυτεχνείο του Βερολίνου. Αυτά για τα παιδιά. Να αγαπάτε τα μαθηματικά, να προσπαθείτε, δεν έχουν σημασία τα βραβεία. Η γνώση και η εμπάθυνση σε αυτό το αντικείμενο, σε αυτό που θα αγαπήσετε και θα αγαπάτε όλο και περισσότερο, αυτό είναι που θα έχει αποτελέσματα. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ, σας κουράσω. Είναι ήδη αργά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Ευχαριστώ για παρά. Πω τώρα από την αρχή ότι για να απολαύσετε τη στιγμή και να τη θυμάστε κιόλας, είναι μαζί μας ένας πολύ καλός φίλος επαγγελματίας φωτογράφος, ο κύριος Πάγκαλος. Και μπορείτε μετά κάποια στιγμή να αναζητήσετε τις φωτογραφίες σας. Και γι' αυτό θα προσπαθήσουμε εδώ να είμαστε όσο γίνεται έτσι πιο προστοφακό, για να μπορούμε μετά να τα θυμόμαστε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τη βράβευση με την μαθήτρια που διακρίθηκε και στη δεύτερη φάση των μαθηματικών διαγωνισμών, στην φάση του Ευκλήδη, την Τσικαλουδάκη Ευδοκία, από το 3ο Γυμνάσιο Ιεπάτρα. Μαθήτρια, τον κύριο Βυσκαδουράκη, αν θέλει. Που διακρίθηκαν, να τους πούμε και καλά αποτελέσματα, μια και τελειώνουμε φέτος. Θα μας πει η συνάδελφος, η κυρία Κομμόνη, που έχει μπροστά της τις καταστάσεις. Ο Ριτζάκης, θυμάμαι το ένα όνομα, δεν ξέρω αν είναι εδώ να πλησιάσει.
Συγγνώμη, ο Ριτζάκης είναι ο νεαρός. Και ο Μαυράκης. Επειδή είναι το όνομα μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν θέλετε να κατέβετε και μετά θα ανέβουμε για την ομαδική, γιατί θα σας έχουμε πολύ ωραία εδώ. Και επειδή κάποιοι είπαν σήμερα ότι μαθηματική δεν αλλάζουμε εύκολα οπτική γωνία, ο φίλος φωτογράφος θα έλεγε σήμερα που συζητήσαμε εδώ πώς θα το κάνουμε, λέμε να αλλάξουμε λίγο τη σειρά και να καλέσουμε τον κύριο Δήμαρχο. Κύριο Δήμαρχος είναι εδώ. Α, δεν μπορείς, έχει και άλλες υποχρεώσεις. Οπότε τον κύριο Κλότζα, αντιπεριφερειάρχη υγείας, να βραβεύσει τα παιδιά της Δευτέρας Λυκείου. Είναι ο Μιχελινάκης Φιλοκτήτης και ο Τσιμπιάκης Καράς. Είχε τη χαρά να καμαρώνει και μακάρι όλοι μας. Λοιπόν, το παιδί της πρώτης ηλικίου είναι η Αποστολάκη η Εκατερίνη Ιωάννα, από το πρώτο ηλικίου πολλά, όπως βλέπετε. Αλλά από εκείνη μπορεί να μην έρθανε, αλλά από εκείνη μπορεί να μην έρθανε. Από εκείνη μπορεί να περιμένει από τους επόμενους κύριους. Η Αποστολάκη, ο Κατήρης και ο Κατήρης. Να βραβεύσει κάποια παιδιά από το γυμνάσιο. Άρα μπορείτε να βλέπετε και στη διαφάνεια τα ονόματα μου. Κάτι δεν ακούγεται. Θα καλέσουμε τέσσερα παιδιά, γιατί νομίζω ότι έχουμε το περιθώριο να ανεβαίνουν τα παιδιά τρία ή τέσσερα. Λοιπόν, είναι η Ευαγγελία Άρχων. Από τη Β' Γυμνασίου, ο Πάνος Θανάσης, ο πρώτος γυμνάσιος της Σουτιάς. Δεν είναι καλά, θα ξέρω τι κάτι είναι. Είναι εδώ, ο Πάνος. Και η Ευδοκία φυσικά πάλι μια και έπρεπε να περάσει την πρώτη φάση για να πάει στη δεύτερη που λέγαμε προηγουμένως, οπότε δεν θα έρθει να πάει και το επόμενο.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μας κάνει τιμή ο κύριος Χαμένος, συνάδελφος, χρόνια πρόεδρος του παράδειγμα της Παρτατζητερίας εδώ στο Λασίδη και μέχρι πρόσφατα προϊστάμενος στη δεύτερη βάθμια εκπαίδευση. Θα φύγω τώρα γιατί... Συνεχίζουμε με τα επόμενα. Νομίζω δύο λόγια. Η Μουτσάη Σαμπίνα, από το Πόλεο Γυμνάσιο. Ο Μουτσάης Σαμπίνα και ο ξένος. Επιτρέψτε να καλωσορίσω τον φίλο τον Βασίλη τον Βουτσικαδουράκη στον τόπο μας και να τον ευχαριστήσω για τα πολύ ενδιαφέροντα που μας ανέφερε. Θα συγχαρώ και από αυτή τη θέση όλα τα παιδιά που διακρίθηκαν και που έλαβαν μέρος σε αυτούς τους διαγωνισμούς. Θα συγχαρώ τους καθηγητές και τους γονείς τους, όπως και τους συναδέλφους του παραρτήματος για την ωραία διοργάνωση σήμερα και να ευχηθώ κλείνοντας η συμμετοχή τους σε αυτούς τους διαγωνισμούς. Όπως και η βράβευσή του σημερινή, να αποτελέσει μια καλή αφορμή για καλές σπουδές και για να βρουν το δρόμο τους στη ζωή. Ευχαριστούμε. Θα συνεχίσουμε. Ο κύριος Κανάκης νομίζω ότι είναι εδώ. Επίσης, έχει διατελέσει πρόεδρος του παράδειγμα. Παιδιά που συμμετείχαν και αυτούς που διακρίθηκαν σήμερα και τους βράβευσε το παράδειγμα της Μαθηματικής Ευαίνειας. Επίσης, θα ήθελα να συγχαρώ το παράδειγμα της Μαθηματικής Ευαίνειας που συνεχίζει να διαδραματίζει ένα σπουδαίο παιδαγωγικό και επιστημονικό ρόλο σε νομαρχιακό επίπεδο και εύχομαι να συνεχίσει αυτή τη σταθερή και ανωδική πορεία που είχαμε 24 χρόνια τώρα. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Θα συνεχίσουμε με την Αντωνού Εκατερίνη και τη Βασιλείου Ιωάννα. Από την κυρία Βασίλου. Παρακαλώ που μας έκανε την τιμή επίσης να έρθει από το Ηράκλειο, πρόεδρος του παράδειγμα Ηρακλείου στην Ελληνική Πατρίδα. Περιμένουμε λίγο τα κορίτσια να κάνετε όλες μαζί και ωραία φωτογραφία.
πάρα πολύ. Δύο λογάκια θα μας πει ο Ράλλος. Ναι, δεν είναι ο Μαχανίτς. Λοιπόν, να συγχαρώ λίγο με τη σειρά μου τα παιδιά. Καταρχάς να πω ότι δικιά μου τιμή που βρίσκω πάλι εδώ, πάντα αυτές οι εκδηλώσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές για όποιον ασχολείται με το κομμάτι αυτό των μαθηματικών. Να πω ότι όσοι έχουν περάσει από αυτούς τους διαγωνισμούς έχουν καταλάβει και τα παιδιά θα το καταλάβουν όσο δεν το έχουν καταλάβει ακόμα, ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό το να καταλάβει, να νιώσει κανείς τη χαρά όταν λύνει ένα δύσκολο πρόβλημα, και εκεί είναι πιστεύω η πιο μεγάλη χαρά, όταν λύσει ένα πρόβλημα δύσκολο. Η χαρά της επιβράβευσης είναι δευτερεύουσα. Και επίσης σημαντικό είναι όταν λύσει ένα πρόβλημα, όταν φτάσει μια επιτυχία σαν την αποψινή, να κοιτάς ψηλότερα για το επόμενο σκαλοπάτι, γιατί τα μαθηματικά δεν έχουν ταβάνι. Και φυσικά, αν κάποιος μας πει και τι χρειάζεται τώρα να λύσει τώρα αυτά τα προβλήματα, να σπάσουν την κεφαλή μας, να λύνουμε δύσκολα προβλήματα, είναι αυτό που είπε ο κ. Βυσκαδουράκης, η άσκηση, η εγγύμναση του μυαλού. Αυτό λέω πάντα στα παιδιά, η εγγύμναση του μυαλού. Θα αναφερθώ σε δύο πρόσφατες επιτυχίες στον αθλητισμό, ας πούμε ο Λευτέρης ο Πετρούνιας, που είναι ο κορυφαίος αυτή τη στιγμή στη γυμναστική στους κρίκους στον κόσμο, είναι ένα πρότυπο στον τομέα που είναι πρωταθλητής. Δεν μπορεί όλοι να γίνουν σαν γι' αυτόν στον αθλητισμό, αλλά προσπαθούν να γυμνάζονται, φέρνει παιδιά στον αθλητισμό ή γενικότερα και σε άλλες τομείς στον αθλητισμό. Εύχομαι στα παιδιά καλή επιτυχία, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ τη Διοικητική Επιτροπή του Παραθύματος Λασιθίου για την πρόσκληση και, και τη χαρά να βρεθούμε πάλι από κοντά. Έχουμε στενή συνεργασία, διότι επίκειται το συνέδριο που γίνεται στα Χανιά τον Οκτώβριο, αρχές Νοεμβρίου μάλλον, με συνεργασία όλων των παραθυμάτων της Κρήτης. Με χαρά επίσης συνάντησα και τον φίλο μου, τον Βασίλη Μισκαδωράκη, και ήταν και αυτός ένας λόγος να παραπεθώ, ένας παραπάνω λόγος. Και πάλι σας ευχαριστώ και στο μια μακριά ώρα. Λοιπόν, που ακούσατε ήταν ο διαγωνισμός, στον οποίο γραμμήθηκαν τα παιδιά που ήταν εδώ πριν λίγο. Αυτός ο διαγωνισμός είναι πανελλήνιος. Τα παιδιά που θα ακούσουν τώρα το όνομά τους είναι της πρώτης γυμνασίου. Είναι ο διαγωνισμός που γίνεται, είναι για τρίτη χρονιά φέτος, αν δεν δεύτερη χρονιά, συγγνώμη. Για δεύτερη χρονιά λοιπόν, σε επίπεδο νομού Λασιθίου, ακριβώς για να μην υπάρχει αυτό το κενό μεταξύ του δημοτικού και των υπολείπων τάξεων. Από την πρώτη γυμνασίου έχουμε ο Γεροντής ο Γιώργος, μετά από τον Σταθμό Αγκαρσί, τον Γεροντάκη Γιούλη και τον Ψαλάκη Αγγελίου. Θα πρέπει να το δώσω να δώσω, κύριε Περάση Δάση. Και ένας από αυτούς είναι και ο κύριος Μαρουσάκης από το πρώτο γυμνάσιο Ιεράπετρας, διευθυντής, αν θέλει να έρθει να κάνει την επόμενη βράβευση. Αυτό το άλλο εδώ είναι μια και έχουμε δημιουργία μου έτσι ανάμεσα με τα παρουθές του παιδιά, ότι δώσαμε την πόλη, γιατί καταφέραμε και είμαστε και ένα μέρος όλης αυτής της εβδομάδας που τρέχει με πάρα πολλές δράσεις στην πόλη, από το παιδικό φεστιβάλ που είχαμε για κάποιες μέρες σχετικό με την παράδοση, στο παιδικό φεστιβάλ που ξεκινάει αύριο και μετά. Μιχαήλ Χρήστο, διευθυντή δευτέρου δικείου Ιεράπετρας. Όπως βλέπετε, είπαμε να τσιλίσουμε από μακριά. Αν και ο κύριος Χρήστος δεν βιάζεται να φύγει. Ο κύριος ο Μιχαήλ, ναι, δεν βιάζεται να φύγει, γιατί ως μέλος του παραρτήματος έχει εδώ συνέχεια.
Θα βραβεύσουμε λοιπόν τη Δοξανίδη Αναράτου Σοφία, τον Προκαλάκη τον Γρηγόρη, τον Φιλάη Έντισον, τον Σιτάκη τον Δημήτρη και την Παρδιδάκη την Αναστασία. Εδώ τόση ώρα, οπότε είναι ώρα να καλέσουμε και κάποιες κυρίες συναδέλφες που είναι και διευθυντές σε κάποια σχολεία. Την κυρία Πιθαρούλη, όλο ελπίζω να είναι ακόμα εδώ, την είδα νωρίτερα, δεν ξέρω αν είναι διευθυντή από το γυμνάσιο. Ναι, εδώ είναι. Να έρθει η Βιολέτη η Ζωή, η Τζάσκα η Νικολέτα, η Βαλεργάκη η Μαρία, η Γιακουμάκη η Ζωή. Είχαμε να δει και κορίτσια, Ρουσάκη Γεωργία. Πολλά συγχαρητήρια ανώτερα. Θα σας δούμε και στο γυμνάσιο, στους διαγωνισμούς.
αρκετά. Έχω να πω ότι ο ΑΗ, ο Θεός, ο Μέγας, γεωμετρεί, λέγει ο Πλάτωνας, και αυτή είναι η ομορφιά να ανακαλύψουμε τον Θεό πίσω από κάθε επιστήμη. Μάλιστα, ο Μέγας Βασίλειος λέγει χαρακτηριστικά τον 4ο αιώνα, οι επιστήμες είναι τα θαυμάσια εργαλεία με τα οποία ο άνθρωπος ανακαλύπτει τον Θεό, τον Δημιουργό. Έτσι λοιπόν, είναι παιδαγωγικό το θέμα, πώς θα φέρουμε κοντύτερα τα παιδιά και να δουν την ομορφιά των μαθηματικών που είναι σε όλες τις ζωές μας. Επίσης, θα δώσω συγχαρητήρια στο παράδειγμα της Ευθείου, αλλά συγχαρητήρια και στα παιδιά όλα που συμμετείχαν. Θέλουν πολύ θάρρος οι διαγωνισμοί αυτοί και το είχαν αυτό το θάρρος. Να τους πω επίσης ότι εφόσον μπλέχτηκαν με το να λύνουν προβλήματα, σημαίνει ότι δεν θα έχουν πολλά διέξοδα στη ζωή τους, θα μάθουν και στη ζωή τους να λύνουν προβλήματα και όπως είπε και ο κ. Βυσκαδουράκης, το θέμα της Ελλάδος σήμερα ίσως να είναι πολύ μαθηματικό. Αλλά και να δούμε ότι αυτό οργανώνει τη σκέψη των παιδιών για να είναι ευτυχέστερα και να τους κάνει και πιο δημοκρατικούς σε μια κοινωνία που χρειάζεται τέτοια οργάνωση. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και τους γονείς και να τους συγχαρώ γιατί γέννησαν τέτοια παιδιά και το μεγαλώνουν, όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος, αλλά και ο κύριος Καδεράκης αναφέρθηκε στην οικογένεια, που παίζει τόσο σημαντικό ρόλο. Και να θυμίσουμε ότι ο Μέγας Αλέξανδρος είπε ότι χρωστώ το ζήν στους γονείς μου, αλλά το εφ-ζήν το χρωστώ στους δασκάλους μου. Και έτσι λοιπόν, καλοί δάσκαλοι σε όλα τα επίπεδα κάνουν τον άνθρωπο ευτυχέστερο. Συγχαρητήρια σε όλους σας. Ο κύριος Αποστολάκης, διευθυντής του πρώτου οικείου Αγίου Νικολάου. Αν είναι εδώ ακόμα, μπορεί να μας βοηθήσει στην τράπεζα. Εγώ κοιτάω από εδώ. Και εδώ, παιδιά, ο Παπαδάκης Μανώλης και ο Πηγιάκης Μανώλης που περιμένουν ήδη, η Πλακογιαννάκη Εμμανουέλα, η Μπαρικάκη Ιωάννα και η Κατσουλάκη Ιωάννα. Αν είναι εδώ, θα πλησιάσουμε. Έχει να βραβεύει στην κόρη μου, ας πούμε, που ήταν στο ίδιο. Χρόνο. Θα το μεριμνήσω. Я просто не верю, что я не верю.
Μπράβο. Είναι και ο συνάδελφος ο κύριος Φραγκάκης, νομίζω είναι εδώ, μέλος του παρατήματος επίσης για αρκετές θητείες. Από διάφορες θέσεις έχει υπηρετήσει το παράδειγμα. Θα καλέσουμε τα παιδιά Κουρκούτης Ευάγγελος, Κουρκούτης Γιώργος, Μετζαντονάκης Βασίλης. Οικονόμου Βασίλης και Κουφάκης Παναγιώτης. Η κυρία Πρατσίνη είναι ακόμα εδώ και η κυρία Καφετζάκη που είναι διευθύντριες στην Νεάπολη και εδώ στον Άγιο Νικόλαο αντίστοιχα στα δημοτικά. Το πρώτο δημοτικό Τσιφάκη Καλιάβρη και Μακρινάκη Άννα Μαρία. Καλό καλοκαίρι, καλή πρόοδο στα παιδιά σας, στα παιδιά μας. Μετά, ευχαριστώ.